τα large. Μπα, και δεν μου λες, θα με χωράει κάτι εκεί ή τζάμπα θα πάω. Βρε αγόρι μου, εσύ είσαι κοκαλιάρες για αυτούς. Στεφάνς Extra Extra Large. Νέο κατάστημα στη Θεσσαλονίκη, Λεωφόρος Λαγκαδά 213. Πληροφορίες στο e-shop stefansextraextralarge.gr. Στεφάνς Extra Extra Large. Εκεί που σταματάνε οι άλλοι, ξεκινάμε εμείς. Κατάστημα και στις Σέρες. Νικολάου Πλαστήρα 11, ένα διαγροτικής τράπεζας. Τα φιγκούρα σας προσφέρουν ένα μήνα δωρεάν αδυνάτισμα. Τηλεφωνήστε τώρα για Αθήνα 210-822-8222-210-32-32-32-5, Θεσσαλονίκη και Σέρες 2310-24-24-29. Ένας μήνας δωρεάν αδυνάτισμα. Στα φιγκούρα μπορούμε. 30 χρόνια πριν, τρεις νέοι επιστήμονες, οι αδελφοί Παυλίδη, με πολύ αγάπη για τα κατοικίδια, δημιούργησαν το αληθινό pet shop Las Palmas. 30 χρόνια υπεύθυνης φροντίδας για τους μικρούς μας φίλους, στα δύο καταστήματα, αλλά και με το Pet Delivery, την δωρεάν κατοίκον παράδοση για ό,τι χρειάζονται τα κατοικίδια σας. Και τώρα το Las Palmas ολοκληρώνει την περιποίηση των μικρών μας φίλων, με σύγχρονο κομμωτήριο σκύλων, με υδρομασάζ για βαθύ και υγιεινό καθαρισμό τρίχας και δέρματος. Las Palmas. Γιορτάζουμε μαζί σας τα 30 μας χρόνια με προσφορές έως και 30%. Βενιζέλου 105Β, Μεγάλου Αλεξάνδρου 46 και στο www.laspalmas.gr. Τηλέφωνο 2321052090. Φίλοι αγρότες, ανακοινώθηκε η προκήρυξη των νέων σχεδίων βελτίωσης. Ξέρετε όμως πώς να τη διεκδικήσετε? Αν όχι, είμαστε εδώ για εσάς. Αγροϋπηρεσίες Όμικρον Ε. Ελάτε να μιλήσουμε για τους ορίζοντες που σας ανοίγονται. Με επιδότηση έως και 60% για υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης αλλά και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών για την κάλυψη των αναγκών σας σε ρεύμα. Και πέρα από τη μελέτη, αναλαμβάνουμε και την εγκατάσταση των κορυφαίων φωτοβολταϊκών συστημάτων ΑΛΕΟ Γερμανίας για το συμψηφισμό της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνετε σε γεωτρήσεις και στάβλους με την παραγόμενη από τα φωτοβολταϊκά σας. Αγροϋπηρεσίες Όμικρον Ε, με το μελετητικό μας τμήμα στο ψυχικό Σερών και παραρτήματά μας σε Αλιστράτη, Γάζορο, Ηράκλεια, Νιγρίτα, Μαυροθάλασσα και Σέρες. Αγροϋπηρεσίες Όμικρον Ε, 20 χρόνια αξιοπιστίας και υπευθυνότητας. 20 χρόνια δίπλα στον Σεραίο αγρότη. Στα Home Plus Παπαϊωάννου οι προσφορές συνεχίζονται και το μήνα Φεβρουάριο. Μπρίκι ηλεκτρικό σε διάφορα χρώματα μόνο 8,5 ευρώ. Blender Heroes 300 W μόνο 12 ευρώ. Τηγάνια με επίστρωση γρανίτη από 9 ευρώ. Κατσαρόλες με επίστρωση γρανίτη από 17 ευρώ. Πιάτα πορσελάνης από 0,98 το τεμάχιο. Τραπέζι κουζίνας από μελαμίνη μόνο 49,90. Καρέκλα μεταλλική με ύφασμα μόνο 23 ευρώ. Θερμάστρα χαλαζία 1800 βατ μόνο 24,90. Κομπλάς Παπαϊωάννου στην πλατεία εμπορίου και στο Mega Store στον Λευκώνα. Και οι προσφορές συνεχίζονται. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγροτών Σερών. Δίπλα στον Σεραίο Αγρότη. Υπηρεσίες του συνεταιρισμού. ΟΣΔΕ, μεταβιβάσεις δικαιωμάτων, ανάλυση πληρωμών, εξυπηρέτηση αγροτών. Επιστροφή ΦΠΑ αγροτών, λογιστική εξυπηρέτηση αγροτών. Κοντά σας με τρία εργοστάσια. Εργοστάσιο ζωοτροφών, ρυζιού, οικοκυστήριο Βάμβακος. Υποκαταστήματα σε όλον τον νομό. Υποκατάστημα Νέας Ζύχνης, Σιδηροκάστρου, Ηράκλειας, Ροδόπολης. Νέα επιρρησία, εκτύπωση χαρτών αγροτεμαχίων σε μεγάλες διαστάσεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 23210-54099. Μόνο στην Ένωση Σερών.
Φίλε αγρότη, σήμερα δεν έχεις ούτε χρόνο ούτε χρήματα για χάσιμο. Γι' αυτό χρειάζεσαι έναν μεγάλο σύμμαχο. Κόμβος. Αντώνης Σιώπης, Πολυχρόνης Τρυφινόπουλος. Η εταιρεία που τα έχει όλα άμεσα, υπεύθυνα, οικονομικά. Αντιπρόσωποι για τον ομόσερον των περίφημων τρακτέρ John Deere. Όλη την γκάμα γεωργικών μηχανημάτων. Πλήρη παρακαταθήκη γνήσιων ανταλλακτικών. Βιομηχανικά εργαλεία. Ελαστικά, λιπαντικά. Μεταχειρισμένα μηχανήματα άριστης κατάστασης. Κόμβος. Αντώνης Σιώπης, Πολυχρόνης Τρυφινόπουλος. Σε στηρίζει σε κάθε σου βήμα. Με πλήρες εξοπλισμένο και εξειδικευμένο συνεργείο. Και με 5 κινητά συνεργεία για άμεση επέμβαση και αν χρειαστεί μεταφορά των γεωργικών μηχανημάτων. Κόμβος. Αντώνης Σιώπης, Πολυχρόνης Τρυφινόπουλος. Ο πιο δυνατός σύμμαχος του αγρότη από το 1993. Στο 8 χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. Και τώρα, εισαγωγή καινούριων μηχανημάτων για σχέδια βελτίωσης από τους μεγαλύτερους οίκους του εξωτερικού. Φίλε αγρότη, πρόσεχε τη γη σου. Η φυτοτεχνική Προβατά, πρωτοπόρος σε υψηλή ποιότητα και τεχνολογία, αλλάζει τα δεδομένα. Είμαστε οι μόνοι που σας παρέχουμε εμπλουτισμένα λιπάσματα με ιχνοστοιχεία, ψευδάργυρο, μαγνήσιο, ασβέστιο, θείο, βάριο κλπ. Και τώρα μοναδικές προσφορές 20-10-0 13 ευρώ, 20-10-10 14 ευρώ, 16-20-0 14 ευρώ, 15-15-15 17 ευρώ, 11-15-15 16 ευρώ, 12-12-17 20 ευρώ. Και όπως πάντα, παράδοση στο χώρο σας. Όλοι οι σάκοι είναι το 40 κιλών, με το ΦΠΑ και παράδοση στο χώρο σας δωρεάν. Φυτοτεχνική Προβατά Παναγιώτης Κρουτσίδης και Υιός. Κοντά σας και στα δύσκολα. Όταν οι άλλοι παρασκευάζουν αλλαντικά τύπου σερών, εμείς συνεχίζουμε την παράδοση, παρασκευάζοντας αλλαντικά και κρεατοσκευάσματα με τη σφραγίδα ποιότητος Marcel. Με τις τρεις ιδιόκτητες χειροτροφικές μας μονάδες που καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες μας. Με συνταγές παραδοσιακές, με άριστες πρώτες ύλες και με υπερσύγχρονα μηχανήματα, παρασκευάζουμε και συσκευάζουμε πάνω από 50 προϊόντα υψηλής θρεπτικής αξίας και αυθεντική γεύση. Marcel. Όλα μας τα προϊόντα υπόκεινται στους αυστηρότερους υγειονομικούς ελέγχους για να φτάνουν στο τραπέζι σας νόστιμα και υγιεινά. Βιομηχανία αλλαντικών και κρεατοσκευασμάτων Marcel. Από το 1984 πρώτη σε ποιότητα και γεύση. Τώρα μπορείτε να τα βρείτε και στο πρατήριο κρεοπωλείο της επιχείρησής μας στην Αμπέλα Σερών. ...1335 επιτυχώντες τα τελευταία 8 χρόνια. 152 επιτυχώντες τη φετινή χρονιά. Φροντιστήρια κορυφή. Φροντιστήρια υψηλών στόχων. Πάμε να συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Χασαπίδη, τον κύριο Κώστα Χασαπίδη. Είναι πρώην πρόεδρος της ΔΕΑ, δημοτικός σύμβουλος βεβαίως εδώ στις ΣΕΡΕΣ. Καλώς ήρθατε, κύριε Χασαπίδη, τι κάνετε? Καλά, καλώς σας βρήκα. Εσείς δεν ήσασταν κατηγορούμενος? Όχι, εγώ ήμουν μάρτυρας του κατηγορητηρίου. Αλλά... υπεράσπισης? Όχι, του κατηγορητηρίου. Να αυτό? Στηρίξω δηλαδή την κατηγορία. Αλλά εγώ μετατράπηκα ουσιαστικά σε μάρτυρα υπεράσπισης. Και το έκανα. Γιατί πίστευα ότι ήταν άδικη η κατηγορία και το έκανα και από σεβασμό στους ανθρώπους που υπηρέτησαν την τοπική αυτοδιοίκηση. Ήταν άδικο. Χρόνια πριν. Χρόνια πριν, ναι. Με τους οποίους, με τους περισσότερους, ανήκαμε και σε διαφορετικές πολιτικές και δημοτικές παρατάξεις. Mm. Αλλά όφυλα, απέναντι στην ιστορία της τοπικής αυτοδιοίκησης και της πόλης, να υπερασπιστώ το δίκαιο. Και το δίκαιο ήταν με το μέρος των ανθρώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Τώρα, κύριε Χασαπίδη, θα ρω ότι η ΔΕΙΑΣ καλείται τώρα να καλύψει τα κάλυπτα. Δηλαδή, με την απόφαση αυτή, είναι αλήθεια ότι αρκετός κόσμος έπαθε μια σύγχυση, καθώς ακούγαμε όλα αυτά τα χρόνια ότι στη συγκεκριμένη γειτονιά κάποιοι δεν πλήρωναν νερό, είχαν σκεπασμένα τα ρολόγια τους, τέλος πάντων δεν υπήρχε έλεγχος. Είπαν λοιπόν ότι πώς είναι δυνατόν να αθωώνονται μια σειρά από αιρετούς, όταν αυτοί δεν εισέπραταν. Και ουσιαστικά μια γειτονιά δεν πλήρωνε νερό, ενώ όλοι οι υπόλοιποι πληρώναμε.
Γι' αυτό εσείς τι έχετε να πείτε? Δέστε, το ότι δεν πληρώνανε στην περιοχή τα νερά, αυτό δεν συμβαίνει μόνο στην περιοχή. Να μην στοχοποιήσουμε μια περιοχή. Η ΔΕΙΑΣ έχει αρκετά ανίσπρακτα. Τα ανίσπρακτα της ΔΕΙΑΣ δεν είναι ζημιά της ΔΕΙΑΣ. Τα ανίσπρακτα της ΔΕΙΑΣ, όπως και τα ανίσπρακτα του κράτους, δεν είναι ζημιά του κράτους, απλά καθυστερεί η ίσπραξή τους. Στη συγκεκριμένη περιοχή, για να μιλήσουμε για τη συγκεκριμένη περιοχή, υπήρχε ο αριθμός των υδρομέτρων της περιοχής αντιστοιχεί περίπου στο 0,5% των υδρομέτρων της πόλης. Εμείς αυτή τη στιγμή, εμείς η ΔΕΙΑΣ διαχειρίζεται αυτή τη στιγμή περίπου στα 47-48.000 υδρόμετρα. Εκεί έχουμε 250 υδρόμετρα. Αν κάνουμε μια ιστορική αναδρομή, όταν πρωτοδημιουργήθηκε η ΔΕΙΑΣ το 1992 από τον οραματικό δήμαρχο τον κύριο Μητλιάγκα και αυτοί ακόμα που τότε την πολέμησαν, μετά αποδέχθηκαν την ορθότητα της απόφασης Μητλιάγκα και υπηρέτησαν με σεβασμό την ΔΕΙΑΣ. Ναι. Εκείνη την εποχή το νερό στην πόλη δεν επαρκούσε. Εκτός του ότι δεν ήταν και πολύ καλής ποιότητας. Εγώ επειδή είχα το οδοντιατρείο πριν πω στο ΕΣΥ, πολλές φορές είχαμε και διακοπή νερού, αλλά ακόμα και η συντήρηση του μηχανήματος γινόταν πολύ τακτικά, ακριβώς γιατί δεν ήταν πολύ καλής ποιότητας το νερό τότε. Άρα η πρώτη προτεραιότητα, σε ό,τι έχει σχέση με την ίδρυυση της πόλης, ήταν να αυξήσουμε την ποσότητα του νερού που δίνουμε στην πόλη, να βελτιώσουμε την ποιότητά του και να αλλάξουμε. Και όλα αυτά έπρεπε να γίνουν και με αντικατάσταση των δικτύων. Ωραία. Άρα η προτεραιότητα της ΔΕΙΑΣ από την πρώτη στιγμή, με την καθοδήγηση όλων των πολιτικών που ασχολήθηκαν με τη ΔΕΙΑΣ, ήταν να βελτιώσουμε το εσωτερικό δίκτυο της πόλης. Δηλαδή να κάνουμε τις γεωτρήσεις, να κάνουμε τα αντλιοστάσια, τις δεξαμενές. Εντάξει, να δημιουργήσετε υποδομή. Και υποδομή εσωτερικά. Μην ξεχνάμε ότι αυτή και η περιοχή. Ίσπραξη, ίσπραξη βέβαια. Εννοείται. Αυτό δεν το συζητάμε. Ναι. Κανένας δεν απεμπόλυσε αυτό το δικαίωμα της ΔΕΙΑΣ το να εισπράττουν. Σε αυτή τη συγκεκριμένη περιοχή, η οποία είναι στις παρυφές της πόλης, είναι δηλαδή νοτιοανατολικά της πόλης, στις παρυφές της πόλης, δεν μπορούσε να ξεκινήσει η εγκατάσταση, η αντικατάσταση των σωληνώσεων από την περιοχή εκείνη. Πας ακτινοτά από το κέντρο προς την περιφέρεια. Ήταν το τελευταίο σημείο της πόλης, αλλά τελευταία έφτασε εκεί η εργασία για αντικατάσταση των δικτύων ίδρυυσης. Και γιατί το λέω αυτό? Σε ένα δίκτυο ίδρυυσης κακής ποιότητας, όπως είδα στη συγκεκριμένη περιοχή, το οποίο δεν ήταν χαρτογραφημένο καν, δεν το ξέραμε το δίκτυο, τι να κάνουμε? Να πάμε να βάλουμε καινούργια υδρόμετρα, γιατί τα παλιά υδρόμετρα τα τσιμεντάρισαν. Έτσι τα βρήκε η ΔΕΙΑΣ από το Δήμο Σερών, δηλαδή πριν δημιουργηθεί η ΔΕΙΑΣ. Άρα έπρεπε δηλαδή. Χρόνια πριν δημιουργηθεί η ΔΕΙΑΣ είχαμε θέμα ίσπραξης. Ακριβώς. Υπήρχε πρόβλημα. Η ΔΕΙΑΣ όμως δεν παρέλαβε από το Δήμο χρέη. Η ΔΕΙΑΣ παρέλαβε καθαρές καρτέλες από το 1992 και δόθηκε. Αλλά είναι, λέω εγώ. Ένα λεπτό, τι δεν παρέλαβε η ΔΕΙΑΣ? Δεν παρέλαβε χρέη όταν από την περιοχή. Όταν έγινε η ΔΕΙΑΣ, από την περιοχή τη συγκεκριμένη δεν παρέλαβε. Ναι, ούτε από καμιά περιοχή δεν παρέλαβε χρέη η ΔΕΙΑΣ. Αυτά τα ανέλαβε την ίσπραξή του ο Δήμος τότε. Πρέπει να ψάξουμε και αν το ίσπραξε ο Δήμος πριν από το 1992. Άλλη πληγή. Δεν φαντάζομαι να το πω. Εγώ θέλω να πω γιατί καθυστέρησε δηλαδή η δράση μας στην περιοχή εκείνη. Και αφού ολοκληρώθηκε το εσωτερικό δίκτυο με τους μεταφορικούς αγωγούς και με τους δευτερεύοντες αγωγούς, έπρεπε να τοποθετηθούν τα υδρόμετρα. Το δίκτυο αυτό ολοκληρώθηκε το 2006-2007. Άρα υπήρχε. Και τα υδρόμετρα τοποθετήθηκαν από την παρούσα δημοτική αρχή το 2010. Έγινε η διαδικασία να τοποθετηθούν. Αποδείχθηκε όμως το δικαστήριο ότι και οι προηγούμενοι. Και οι προηγούμενοι κάνανε ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατό να τοποθετήσουν τα υδρόμετρα. Η προηγούμενη δημοτική αρχή. Καλά τώρα, 1992-2000. Όχι, δεν είναι το 1992. Λέω ότι τα δίκτυα ολοκληρώθηκαν το 2006-2007. Άρα μεσολάβησε μία τριετία. Και τα είπε και ο στρατηγός ο κύριος Τσιμηρίκας, που ήταν ο τελευταίος πρόεδρος της ΔΕΙΑΣ. Είπε ότι εγώ προσπάθησα με διαβούλευση να μπούμε συνενετικά. Γιατί όταν τοποθετήθηκαν οι αγωγοί, δεν υπήρχαν αντιδράσεις. Δεν υπήρχαν αντιδράσεις γιατί πίστηκαν οι άνθρωποι ότι θα πάει περισσότερο νερό, καλύτερη ποιότητα νερό.
νερού. Όταν όμως πήγαμε, πήγαμε ως ΔΕΙΑΣ, όταν μιλάω δεν μιλάω για τον εαυτό μου, μιλάω ως ΔΕΙΑΣ. Ναι. Πήγαμε να τοποθετήσουμε τα υδρόμετρα στο μεσοδιάστημα από το 7 μέχρι το 10, υπήρχαν έντονες αντιδράσεις. Ο κύριος Τσιμηρίκας προσπάθησε μέσα από διαβούλευση να τους πείσει. Εντάξει, να σας πω κάτι. Όταν κάποιος δεν πληρώνει για χρόνια νερό, είτε κακό είτε καλό, όταν έρχεσαι να του βάλεις το υδρόμετρο, αντιδρά. Υδρόμετρα λέει... είχαν και πριν. Ναι, τσιμενταρισμένα λόγω. Λογαριασμοί εκδίδονταν και πριν. Έκαλα τώρα και εσείς τα πάγια. Όχι. Αφού ήταν τσιμενταρισμένα. Ήταν τσιμενταρισμένα. Ο κανονισμός ορίζει ότι όπου δεν μπορείς να πάρεις ένδειξη, πας στην τεκμαρτή κατανάλωση. Το μέσο όρο δηλαδή της κατανάλωσης. Γινόταν, εκδίδονταν λογαριασμοί. Ναι. Και το ζήτημα είναι ότι προσπάθησαν μέσα από διαβούλευση να γίνει. Μπήκαν και τα υδρόμετρα τέλος πάντων. Η πρώτη ερώτηση που μου έθεσε η πρόεδρος ήταν αυτό που κάνατε εσείς, γιατί δεν το κάνανε οι προηγούμενοι. Αντικειμενικά είπα εγώ δεν μπορούσε να γίνει. Έπρεπε να ολοκληρωθεί το δίκτυο. Να τοποθετηθούν τα υδρόμετρα και μετά να δράσουμε δυναμικά όπως και κάναμε. Ενδεχομένως εμείς να δείξαμε περισσότερο ζήλο. Αυτό ενδεχομένως. Αν μας πιστώνετε κάτι επιπλέον. Ναι. Όχι ότι αδράνησαν οι προηγούμενοι. Όλοι είχαν στόχο να επιλύσουν το πρόβλημα. Όλοι πήραν όμως και υποσχέσεις ότι ψηφίστε μας και δεν θα πληρώνετε. Πείτε μου έναν. Εγώ θα σας πω έναν. Ναι. Γιατί. Κύριε Χατσαπίδη, κυρία Μωραήτη, δεν φαντάζομαι να εννοείτε ότι υπάρχει καπνός χωρίς φωτιά. Δεν κάνουμε μαγικά εδώ. Όχι. Εγώ λέω... Δεν μπορεί να το λένε οι πάντες, δεν μπορεί πάντες. Να είναι κοινός πια γνωστό και αν παραδεκτό. Θεωρούμε... Ακούστε, εγώ και εγώ έχω δει, δεν θυμάμαι αν ήταν στο δικό μας το κανάλι ή στο άλλο, έχω δει δηλώσεις κατοίκων εκεί, οι οποίοι λέγανε ερχόταν εδώ πολιτικοί και μας έλεγαν ποιοι όλες οι πολιτικές παρατάξεις που διαχειρίστηκαν τον Δήμο από το 92 μέχρι τα τώρα. Όλοι πηγαίνανε και τους λέγανε, ξέρετε... Ήταν μια γειτονιά που κοινώς επίσης παραδεκτό είναι αυτό, ότι έβγαζε δήμαρχο. Αυτά δηλαδή είναι... έλεγαν αυτά ότι είναι... αν έχεις τώρα... τη συγκεκριμένη γειτονιά μαζί σου, ναι, βγαίνεις δήμαρχος, γιατί είναι ψήφος κατευθυνόμενη και τέλος πάντων πάει μαζικά. Αν ήταν έτσι, κυρία Μωραήτη, από το 92 και δόθε, θα έβγαινε δήμαρχος πάντα ο ίδιος. Γιατί πάντα ο ίδιος? Γιατί αν την πρώτη φορά. Ακούστε, ο καθένας. Κυρία Μωραήτη, αν την πρώτη φορά τους έδωσε κάποιος υπόσχεση ότι δεν θα πληρώνεται. Ναι. Γιατί να μην την έδινε και τη δεύτερη και την τρίτη και την τέταρτη την φορά. Την έδινε, αλλά πήγαινε και ο αντίπαλος και έλεγε ναι, θα δεν θα και πληρώνεται. Λεφτά. Όχι λεφτά. Τότε... Α, δεν ξέρω, έπαιζε και αυτό. Έλα τώρα, εποχή, κυρία, αυτά είναι. Αλλά ακούστε, έλεγε ότι ξέρετε, ναι, μεν δεν θα πληρώνεται, αλλά θα κάνω και προσλήψεις. Θυμάστε κάτι συμβασιούχους. Θέλω να πω δηλαδή ότι αυτό δεν πέφτει εύκολα. Όχι. Γιατί αυτό, το λένε οι πάντες. Αυτό πήγε να το αναφέρει και ο μάρτυρας, ο βασικός μάρτυρας κατηγορίας, πήγε να το πει. Ναι, ότι κατέπεσε. Ερχόντουσαν ότι, και ναι, μεστάζανε. Κατέπεσε. Κατέπεσε. Κατέπεσε, ναι, από το δικαστήριο και κατέπεσε γιατί ήταν ένα τεράστιο ψέμα. Πόσο αξιόπιστος μπορεί να είναι κάποιος που λέει, ξέρετε, ερχόταν και μας έλεγαν, ναι, ένας ο οποίος δεν έδωσε ούτε ένα ευρώ στη ΔΕΙΑΣ. Είναι δυνατόν να υπάρχει αξιοπιστία από τη μεριά? Δηλαδή συνωμότησαν όλα τα πολιτικά στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης των Σερών με τους άξιους υπηρεσιακούς παράγοντες να καταστρέψουν τη ΔΕΙΑΣ. Όχι, δεν το είπα αυτό. Όχι, μισό λεπτό. Δεν προκύπτει δεν αυτό κυρία Μωραήτη. Το ότι δεν πληρώνει κάποιος συγκεκριμένος. Αυτό, ναι, δεν σημαίνει ότι συνωμοτούν όλοι οι υπόλοιποι. Πρέπει να συνωμοτήσουν. Κυρία Μωραήτη, πρέπει. Η ΔΕΙΑΣ δεν καταστρέφεται αν οι συγκεκριμένοι όχι, δεν πληρώνουν. Όχι, κυρία Μωραήτη, για να υλοποιηθεί μια τέτοια υπόσχεση, πρέπει να υπάρχει η άμεση συνεργασία και του υπηρεσιακού παράγοντα. Θα πάω εγώ να δώσω υπόσχεση, δεν θα πληρώνετε και θα πω τον υπηρεσιακό παράγοντα ο οποίος ζει από τη ΔΕΙΑΣ. Ξέρεις, εγώ θέλω να καταστρέψω τη ΔΕΙΑΣ, να μην πληρώσουν εκείνοι. Έτσι θα υποθεί ή θα υποθεί με ένα διαφορετικό πώς τρόπο? Δεν μπορεί να γίνει αυτό, γιατί χαλαρότητα, πρέπει να... μην βεβαιώνετε. Λάθος είναι αυτό. Λάθος είναι αυτό. Τα στελέχη της ΔΕΙΑΣ αγαπούν περισσότερο τη ΔΕΙΑΣ από ότι το πολιτικό προσωπικό, γιατί ζουν από τη ΔΕΙΑΣ. Και κανένα δεν θέλει να βάλει το κεφάλι του στον τουρβά να καταστρέψει μια επιχείρηση από την οποία ζει. Πολύ. Άρα δεν μπορεί να ισχύει αυτό. Δεν ότι υπήρχαν πολιτικά αυτό στελέχη. Αν μου πείτε έναν, ναι, να τον περάσουμε στην πλατεία. Αλλά να μου το πείτε. Κύριε Χατζηπίδη, εγώ δεν ήμουν ποτέ μπροστά σε κάτι τέτοιο. Επομένως και να ήξερα κάποιον, δεν θα σας το έλεγα. Όταν λέω δεν να μου πείτε, δεν εννοώ εσάς. Όχι, όταν λέω να μου πείτε. Εύκολα δεν θα σας το πει κανένας.
Άρα... Το ότι είναι κοινό μυστικό. Δεν είναι καθόλου κοινό, είναι μυστικό. Κοινό μυστικό. Με φήμες και με εικασίες δεν μπορούμε να σπηλώσουμε απλά τα στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης στο Δήμο Σερών. Δεν θέλουμε να σπηλώσουμε κανένα στέλεχος και να όταν αφήνουμε και ορούνται ότι κάποιοι πηγαίνανε, ποιοι πηγαίνανε. Ποιοι πηγαίνανε. Ο κύριος Μητλιάγκας, ο ιδρυτής, ναι, ο οραματιστής, ο... τι είπε στο δικαστήριο, ότι εγώ έκανα κοινωνική πολιτική και δεν είναι αλήθεια ότι το δεν διάβασα. Δεν ήμουν εκείνη, ναι, την ημέρα που σίαζα στο. Εκείνη την ημέρα είναι αλήθεια ότι είχε. Φοβήθηκαν οι πάντες με αυτά που είπε ο κύριος Μητλιάγκας, τουλάχιστον από αυτά που. Ναι, ανέλαβε. Είχε όμως το πολιτικό ανάστημα ο κύριος Μητλιάγκας, ναι, ο οποίος ανέλαβε την πολιτική ευθύνη. Και είπε. Και ναι, πολύ εγώ καλά για όλα έκανε. Δεν μπορεί να ενοχοποιούνται υπηρεσιακοί παράγοντες, αν λέω το δικαστήριο αποδεχόταν την κατηγορία. Πάντως παραδέχτηκε το κοινό μυστικό. Όχι, δεν παραδέχτηκε το κοινό μυστικό. Τι είναι αυτό? Είναι στη γραμμή ο κύριος Μητλιάγκας. Περιμένουμε γιατί μας βλέπει. Ναι. Κύριε Μητλιάγκα, τι κάνετε? Καλό σας μεσημέρι. Γεια σας. Να ακούει και ο κύριος Χασαπίδης, σας παρακαλώ, τον κύριο Μητλιάγκα. Για πείτε μας, τι είπατε εσείς εκείνη την ημέρα στα δικαστήρια, στο δικαστήριο? Να πω το εξής. Καταρχάς, Ελένη, ξέρεις πόσο σε εκτιμώ σαν δημοσιογράφο. Ευχαριστώ. Ότι κακώς επιμένω, λες τώρα, θα πείτε. Νομίζω ότι αδικείς την ιστορία με το να το βάζεις το θέμα στην ψηφοθυρία. Δεκτό. Μη μας ακούτε από την τηλεόραση, ελάτε στο, ναι, τηλέφωνο να, ναι, μας ακούτε και επίσης πείτε μου... Επίσης θέλω, ναι, να πω ότι αν δείτε τα εκλογικά... Όχι, όχι. Ναι. Παιδιά, αυτό πρέπει να το λέμε εμείς όμως. Αν δείτε τα εκλογικά αποτελέσματα κατά καιρούς, θα δείτε ότι το ποσοστό των ψήφων... Θα δείτε ότι το ποσοστό των ψήφων είναι περίπου μοιρασμένο. Δεν είναι τόσο... κακοί άνθρωποι αυτοί, απλούστατα υπάρχει μεγάλη εξαθλίωση. Οπότε... Και θα ήθελα να σας πω το εξής, ότι η προσπάθεια που έγινε από εμάς και από όλες τις δημοτικές αρχές δεν ήταν η τιμωρητικότητα, αλλά ήταν η αναβάθμιση. Εγώ σε αυτές τις γειτονές γνώρισα ανθρώπους διαμάντια ακατέργαστα, αλλά και μεγάλη εξαθλίωση. Και προσπαθήσαμε, κάναμε δύο σπίτια της γειτονιάς, κάναμε πολιτιστικά κέντρα, είχαμε δικηγόρους για να συντάσσουν τα έγγραφα, τα καθηγητές πήγαιναν και τους έκαναν μάθημα. Έτσι, τα θυμόμαστε όλα αυτά, δεν υπάρχει τίποτα. Τώρα ο Δήμος έχει μια, ναι, κοινωνική πολιτική σπουδαία για αυτούς. Ωραία. Τώρα, εάν ένας που τον προσλάβαμε στη ΔΕΙΑ από τη γειτονιά παίρνει 1.500 ευρώ μισθό, 1500. Μηνιαίο, και δεν θέλει να πληρώνει, αλήθεια, όπως δεν μπορούν να πληρώσουν κάποιοι φουκαράδες, αυτό να το αξιολογήσετε εσείς. Αυτό να το αξιολογήσετε εσείς. Τι μισθούς δίνετε εκεί στη ΔΕΙΑ? Λοιπόν, και θέλω να ξέρετε ότι και οι διεθνείς συμβάσεις του ΟΗΕ και η συνθήκη του Δουβλίνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης λέει ότι το αγαθό, το νερό είναι δημόσιο αγαθό. Σωστό. Και άμα κόβεις το νερό είναι σαν να κόβεις το οξυγόνο. Επομένως δεν πρόκειται να μου κόψουν ποτέ το νερό, γιατί είναι κοινωνικό αγαθό και δεν θα μου κόψουν, ναι, το οξυγόνο. Καταρχάς, ακούτε, κύριε όπως Χασαπίδη, σας εξήγησε και ο Κώστας, ναι, το νερό χρεώνεται. Ναι. Οι απαιτήσεις είναι όλες απαιτητές. Είναι όλες απαιτητές. Ναι. Πάνε στην εφορία. Όχι, δεν πάνε, κύριε Μητλιάγκα, δεν πάνε. Πάνε τώρα, στην εφορία, κάνετε λάθος. Τώρα σιγά ξεκίνησε. Πάνε στην εφορία και θέλω να σας πω ότι ένα θεωρητικό νούμερο από τα 10 ευρώ που έχει να εισπράξει η ΔΕΙΑ, τα 50 λεπτά είναι από εκείνη τη γειτονιά. Σωστό. Από τις άλλες γειτονές, και λόγω χάρη χρωστάνε τα δικαστήρια, χρωστάνε τα νοσοκομεία, χρωστάνε τα σχολεία. Σωστό. Θα κόψουμε το νερό? Σε εμάς γιατί το κόβετε? Ναι, η ΔΕΙΑ, εγώ έχω την τιμή που την δημιούργησα πρώτος και την ευθύνη. Έτσι. Λοιπόν, αλλά έκανε έργα πάνω από 150-200 εκατομμύρια ευρώ. Ναι. Σήμερα η πόλη έχει τις υγιέστερες υποδομές, ναι, ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Ναι. Και γίνονται κάθε τόσο από όλες τις δημοτικές αρχές έργα
Και αν η ιστορία κάνει ένα δικαστήριο και μας δικάσει ότι δεν ήμασταν εντάξει σαν δήμαρχοι και σαν δημοτικές αρχές, στο μόνο που δεν μπορεί να μας δικάσει ήταν τα έργα υποδομής. Ναι, και αυτά είναι που άλλο. Λένε αυτό ότι πληρώνουν άλλο. Οι άλλοι οι σεραίοι και δεν πληρώνουν αυτοί οι εξαθλειωμένοι είναι παραμύθια. Είναι παραμύθια διότι η σεραϊκή κοινωνία γλίτωσε εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια ευρώ που για να τα κάναμε αυτά τα έργα εμείς οι σεραίοι θα πληρώναμε τα μαλλιοκέφαλά μας. Γι' αυτό μας τα έδωσε η Ευρώπη, για να μας κάνει ανθρώπους. Αλλά είπε ότι με αυτό το σωστό δίκτυο, και έχετε δίκιο κύριε Μητιάγκα, θα πρέπει να εισπράτετε και το ανάλογο τίμημα. Φυσικά και ναι. Φυσικά εγώ λοιπόν ρωτάω, γιατί κόβετε το δικό μου νερό. Το ανάλογο τίμημα, αλλά να πάμε, έχουμε, με ακούτε λίγο, ναι. Έχουμε γειτονιά προσφύγων, κάτω από τις αεροδρομικές σταθμές. Ναι, τι εκεί, τι γίνεται. Ναι. Παίρνει ο Δήμος λεφτά από εκεί. Γιατί δεν παίρνει λεφτά, δεν κατάλαβα. Δεν παίρνει λεφτά από εκεί. Πώς δεν παίρνει λεφτά. Θα τους αφήσουμε τους ανθρώπους, δεν παίρνει, θα τα πάρει μελλοντικά. Θα τους αφήσουμε τους ανθρώπους χωρίς σύνδρευση. Για καιρό δεν πλήρωνε το νοσοκομείο. Θα κόβουμε το νερό από το νοσοκομείο. Ναι, δήμαρχε. Δεν πληρώνουν δημοτικά σχολεία. Θα κόβουμε το νερό από τα δημοτικά σχολεία. Από το δικό μου το σπίτι, γιατί έρχεστε σας να κόψετε, παρακαλώ. Κύριε Μητιάγκα, ένα λεπτό τώρα. Μην με επιτάλλετε. Είναι όλα απαιτήσεις, τις οποίες η ΔΕΙΑ θα τις πάρει, τις οποίες η ΔΕΙΑ θα τις πάρει, όπως θα πάρει και από αυτούς. Εγώ δε στην απολογία μου είπα ότι αν υπάρχει ένας ένοχος, αυτός είμαι εγώ. Εσείς, ναι, το είπατε εκείνη την ημέρα, μου διάσατε τους πάντες. Γιατί εγώ το είπα, αναλάβατε ευθύνη. Γιατί με τον τρόπο που έκτισα και λειτουργήσα τη ΔΕΙΑ, μπορεί αυτή τη στιγμή να είναι, αν με ακούτε, εγώ δεν σας ακούω. Ακούμε. Μπορεί ακούμε, αυτή ακούμε. Τη στιγμή να είναι η πέμπτη ΔΕΙΑ σε όλη την Ελλάδα, και σε απόδοση έργων και σε οικονομικό κόστος, αλλά τέλος πάντων τα μειονεκτήματα τα κληρονόμησα και στους άλλους δημάρχους. Για αυτά τα μειονεκτήματα όμως εγώ νιώθω ηθικά υπερήφανος. Πολύ ωραία. Κύριε Μητιάγκα, σας ευχαριστώ και θα τα πούμε και από κοντά. Και ο Κώστας σας λέει όλη την αλήθεια. Ωραία, σας ευχαριστώ. Να είσαι καλώς. Λοιπόν, απαντήστε μου γιατί κόβετε το δικό μου το νερό και όχι άλλον. Περιμένετε τώρα. Είμαι από τους πρώτους που στηρίζω τους πρόσφυγες. Αυτοί οι πρόσφυγες ζουν σε μια. Έχουν υποδομές που κάποιος καλύπτει το ρεύμα, φαντάζομαι, το νερό και όλα τα. Από ό,τι κατάλαβα, ναι. Ο Δήμαρχος είπε για τους πρόσφυγες του πολέμου. Τη δομή, εδώ. Επειδή η εγκατάσταση του νερού στην περιοχή εκεί έγινε επί των ημερών μου, εγώ είχα έρθει σε συνεννόηση τότε με τον υπεύθυνο της δομής και είπαμε εμείς θα βάλουμε παροχόμετρο από τη στιγμή που η χρηματοδότηση της λειτουργίας της δομής είναι από ευρωπαϊκά προγράμματα, θέλουμε και το τέλος νερού. Εννοείται. Θέλουμε το τέλος νερού. Αυτό ήταν. Δεν ξέρω τώρα αν αυτό εφαρμόζεται στην όχι, πράξη. Όχι, γιατί όταν ακούω ότι το νοσοκομείο, ας πούμε, δεν πληρώνει. Πώς δεν πληρώνει όχι, το νοσοκομείο. Πληρώνει. Δεν πληρώνει. Κάποια σχολεία. Άλλο είπε ο Δήμαρχος, αν δεν πληρώνει, λέει, δεν θα πάμε να του κόψουμε το νερό. Εντάξει. Υπάρχει μια ανοχή και τα δικαστήρια. Όταν πήγαμε κάποια στιγμή προς τον εισαγγελέα, τον είπαμε. Θέλετε αύριο πρωί να έρθουμε να κόψουμε το νερό από τα δικαστήρια. Γιατί το δημόσιο πληρώνει μία ή δύο φορές το χρόνο. Όταν παίρνει χρηματοδότηση ναι, από την κεντρική εξουσία. Στα δικαστήρια τι σας είπανε. Ο εισαγγελέας που πήγατε, γιατί συχνά πυκναπάτε και στους εισαγγελείς. Τι σας είπε όταν του είπατε θέλετε να κόψουμε και τα νερά από τα δικαστήρια. Έδειξε, δεν κατανόησε. Ναι, τι κατανόησε να δείξει. Δηλαδή, ξέρετε, το κράτος δεν οφείλει να πληρώνει για πληρώνει το κράτος. Αλλά η χρηματοδότηση αυτών των δημόσιων οργανισμών. Τα δικαστήρια που είναι δημόσιο. Κακώς το είπατε στον εισαγγελέα καταρχάς, γιατί ο ίδιος δεν αποφασίζει πότε θα πληρωθούν εντάξει, οι λογαριασμοί. Εντάξει. Αλλά το κράτος δεν οφείλει. Πληρώνει δύο φορές το χρόνο. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Δηλαδή, μακάρι άμα όλοι. Άμα σας πληρώνω κι εγώ δύο φορές το χρόνο, δεν μου κόψετε το νερό. Ή σε μένα θα. Όταν λέω σε μένα, όταν λέω εγώ, λέτε. Εννοώ οι τηλεθεατές. Ναι. Αν σας πληρώνουμε δύο φορές το χρόνο. Τώρα μην ανοίγουμε πληγές. Δύο φορές το χρόνο, δηλαδή θα πληρώνετε όταν ο λογαριασμός σας φτάσει, ας πούμε, στα 200 ευρώ. Όταν δεν φτάσει στα 200 των δικαστηρίων θα φτάσει δεν ξέρω πόσο, του νοσοκομείου δεν ξέρω εγώ πού και των προσφύγων. Γενικά, ακούσα, κυρία Μωραϊτή. Κυρία Μωραϊτή, ο κανονισμός εφαρμόζεται παντού. Αλλά όπως είπε και ο Δήμαρχος, δεν μπορούμε το νοσοκομείο να του κόψουμε το νερό. Γιατί δεν το δικό μπορούμε. Μου σπίτι, γιατί μπορείτε και δεν μπορείτε του νοσοκομείου.
Το νοσοκομείο κάνει ένα άγιο έργο και δίνει ζωή. Βεβαίως. Και στο δικό μου σπίτι επίσης υπάρχει ζωή. Γιατί η κατανάλωση, το δικό μου, γιατί να το κόψετε. Η κατανάλωση του νοσοκομείου είναι κάποιες χιλιάδες κυβικά, τα οποία θα τα πληρωνόμαστε. Τώρα, αν καθυστερήσει ένα δεκαπενθήμερο ή ένα μήνας... Δεν μιλάμε όμως για τέτοια μιλάμε, κυρία Αμοραίτη, για τέτοια μιλάμε. Για τέτοια μιλάμε. Δεν κόβεται νερό στις τουλάχιστον επί των ημερών μου, το νοσοκομείο ανταποκρίνονται. Τώρα, κακώς πιάσαμε και το νοσοκομείο και τα δικαστήρια και όλα. Λέω ότι θα πρέπει να μας αντιμετωπίζετε όλους ίσα. Αυτό λέει και το Ελληνικό Σύνταγμα. Είμαστε όχι μόνο το Σύνταγμα, και ο κανονισμός ίδρυψης της ΔΕΙΑΣ το λέει. Ωραία. Άρα αντιμετωπίζουμε τους καταναλωτές με τον ίδιο τρόπο. Για τη συγκεκριμένη περιοχή, όταν εμείς κάναμε την παρέμβαση με την αστυνομία, γιατί πράγματι... Γιατί πήγατε με την αστυνομία? Γιατί πήγαμε 2-3 φορές. Το τμήμα καταναλωτών, αυτοί που κάνουν τις διακοπές, πήγανε 2-3 φορές να κάνουν τη δουλειά τους και αντέδρασαν. Κάποιοι αντέδρασαν και αντέδρασαν βία. Εκεί υπάρχει λόγω ανέχειας που είπε και με αυτό. Και λόγω ανέχειας και λόγω της κακής αντίληψης που έχουν για την αλληλεγγύη που πρέπει να δείξουν μεταξύ τους. Αυτή η φτώχεια τους έχει σφυριλατήσει. Απέκτησαν μια ενότητα την οποία πολλές φορές την εκφράζουν με λάθος τρόπο. Δηλαδή ένας φώναξε τότε και μαζεύτηκε όλη η γειτονιά πάνω από τους εργαζόμενους. Αυτό το κάναμε 2 φορές και μάλιστα τη δεύτερη φορά ήμασταν με παρουσία αστυνομικών. Και οι αστυνομικοί μας είπαν να αποχωρήσουμε γιατί φοβήθηκαν τα χειρότερα. Και όταν πήγαμε εμείς να συζητήσουμε με την αστυνομική διεύθυνση, με τον διευθυντή, μας είπε αφήστε το σε εμάς να το οργανώσουμε εμείς. Και έγινε η παρέμβαση που έγινε. Εξαιτίας αυτής της παρέμβασης, επικαιροποιήσαμε τη συντριπτική πλειοψηφία των υδρομέτρων με τις δύο παρεμβάσεις που έκανε η ΔΕΙΑΣ. Ευτυχώς κάνατε και αυτές τις παρεμβάσεις. Και πήραμε τα στοιχεία των ανθρώπων αυτών. Και τα στείλαμε όλα στην εφορία. Ό,τι κάνουμε δηλαδή και για τον άλλο τον κακοπληρωτή, ο οποίος ζει. Δεν επικυροποιήσατε όμως όλα τα ρολόγια, γιατί. Όλα δεν μπορέσαμε. Είναι αλήθεια. Ναι. Για να δείτε πόση δύσκολη δηλαδή, είναι η περιοχή. Έχετε μια καταγγελία τώρα για 20.000 λογαριασμό, για κάτι το οποίο δεν είχε βεβαιωθεί ποτέ. Και τώρα, επειδή το νερό ακολουθεί το ακίνητο, το φορτώθηκε κάποιο. Αυτό λέει τώρα... Αυτό ρωτήθηκε και στο δικαστήριο. Ακούστε. Αυτό ρωτήθηκε. Αυτό ρωτήθηκε και εκ του νόμου. Είναι ο 1069, ο ιδρυτικός νόμος της ΔΕΙΑ το αναφέρει. Και ο κανονισμός, ο οποίος έχει ισχύ νόμου, γιατί πέρασε σε ΦΕΚ. Ναι. Το αναφέρει αυτό. Δεν είναι κάτι δηλαδή που έγινε κατ' εξαίρεση εκεί. Άρα όλοι οι λογαριασμοί, γι' αυτό λέμε τα ανίσπρακτα, δεν είναι ζημιά. Γιατί από τη στιγμή που επικαιροποιούμε τα στοιχεία του καταναλωτή και του κτηρίου, αυτόματα όλες οι οφειλές έρχονται στην επιφάνεια. Όπως αυτή η επικαιροποίηση, κύριε Χασαπίδη, αργεί πάρα πολύ να γίνει. Δεν ξέρω τώρα, έχει γίνει και ένα κάλεσμα από το σημερινό πρόεδρο, ελάτε. Και εγώ είχα κάνει συνέντευξη. Υπήρχε μια το αφημί, ναι, το έτσι, έτσι. Το αλλιώς. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να επικυροποιηθούν αυτά τα στοιχεία. Πρέπει να μας καλέσετε, να κι εγώ σας λέω δεν πάω. Και δεν επικυροποιώ. Και δεν πληρώνω νερό και βεβαιώστε στον προηγούμενο ιδιοκτήτη. Στον ιδιοκτήτη του ακινήτου. Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου εκ του νόμου. Εκ του νόμου, ο φιλέτης είναι και ο ιδιοκτήτης του ακινήτου. Πού θα τον βρείτε τον ιδιοκτήτη, ο οποίος έχει πεθάνει, έχει πουλήσει το σπίτι του, έχει. Η οφειλή ακολουθεί το ακίνητο. Αυτό εκ του νόμου. Η οφειλή ακινεί. Εμείς υδροδοτούμε. Εμείς δεν υδροδοτούμε φυσικά πρόσωπα, εμείς υδροδοτούμε το ακίνητο. Ναι. Αυτή είναι η ουσία, δηλαδή, για να καταλάβουμε το τι λέμε. Ναι. Εμείς, για να μην γίνει και παρεξήγηση, δεν είμαι πρόεδρος. Το γράφετε πρώην πρόεδρο. Πρώην πρόεδρο. Δηλαδή μιλώ ως ΔΕΙΑΣ. Γιατί, ξέρετε, όποιος περάσει και ένα δίμηνο ως πρόεδρος από τη ΔΕΙΑΣ, επειδή αντιλαμβάνεται, ταυτίζεται με τη ΔΕΙΑΣ, γιατί αντιλαμβάνεται από κοντά το τεράστιο έργο που επιτελεί, που επετέλεσε και επιτελεί η ΔΕΙΑΣ. Δεν αμφισβητεί κανείς το έργο αυτό, να είστε σίγουρος. Κανείς δεν μιλάει. Για το ότι η ΔΕΙΑΣ είναι άχρηστη, ότι δεν μας δίνει νερό, ότι έτσι. Κανείς. Και όλοι αναγνωρίζουμε και τα έργα τα οποία έχουν γίνει. Τα έργα αυτά όμως. Στην τελική, να σας πω κάτι, είστε και υποχρεωμένοι να τα κάνετε. Κυρία Μωραΐτη, τα έργα αυτά όμως δεν έγιναν με τον αυτόματο πιλότο. Κάποιοι υπηρεσιακοί έδρασαν για να έχουν με εντάξει, ετοιμότητα. Κύριε Χασαπίδη, μου, αυτή ήταν η δουλειά τους. Και κάποιοι τους. Πολιτικοί έδωσαν κατευθύνσεις. Κύριε Χασαπίδη, αυτή ήταν η δουλειά τους. Έδρασαν για να γίνουν τα έργα. Μα η Ευρώπη μας κολυμπούσε στο χρήμα για να κάνουμε αποχέτευση και ίδρυυση. Μας κολυμπούσε κάποια χρόνια. Το θυμάστε κι εσείς. Σαφώς. Το αλλά ήταν, υπήρξε όμως, το είπα και στην αρχή, υπήρξε όμως και η απόφαση του Ζήση του Μητλιάγκα να στήσει τη ΔΕΙΑΣ. Γιατί χωρίς ΔΕΙΑΣ θα βρωμούσαμε τώρα ως πόλη. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτούσε δημοτικές επιχειρήσεις. Και το
στο πρόγραμμα συνοχής. Δεν υπήρχαν χρηματοδοτήσεις των Δήμων για έργα υποδομών. Το επίτευγμα του κυρίου Μητριάνγκα ήταν ότι αντιλήφθηκε πολύ νωρίς. Έτσι. Και παρόλες τις αντιδράσεις, τόλμησε και την αίσθηση. Μπράβο. Αλλά και αυτοί που αντιδρούσαν, το είπα και στην αρχή, και αυτοί που αντιδρούσαν τότε την υπηρέτησαν τη ΔΕΙΑ με σεβασμό, γιατί κατάλαβαν ότι είναι προς όφελος της πόλης. Λέει μια τηλεθεάτρια, εγώ χρόνια λέει είμαι άνεργη. Αν δεν καταφέρω λέει, να πληρώσω το νερό μου, θα δεχθώ διακοπή όπως και έχω δεχθεί αρκετές φορές. Αν είναι άνεργη, μπορεί να μπει στο κοινωνικό τιμολόγιο. Κοινωνικό άνεργη ναι. Όμως είναι, κύριε Χασαπίδη μου. Δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι το νερό, το να πληρώσει το νερό είναι η τελευταία προτεραιότητα που μπορεί να έχει σε ένα χαρτί γραμμένο τώρα. Δηλαδή, δεν μπορούμε να μιλάμε για την ανέχεια κάποιων και για τη φτώχεια κάποιων και όχι για την φτώχεια κάποιων άλλων. Εντάξει, το καταλαβαίνετε αυτό. Υπάρχει μια οικονομική κρίση, δημιούργησε καταστάσεις δύσκολες. Εγώ στο γραφείο μου δεχόμουν ανθρώπους. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Αλλά δεχόμουν και ανθρώπους που μου έλεγαν δεν μπορώ να πληρώσω το νερό. Και είχε ένα τηλέφωνο που έφτιαχνε 2.000 την ΙΤΟ. Είχαμε και τέτοιες περιπτώσεις. Ναι. Είχε δύο πακέτα Μάλμπορο στην τσάντα. Είχαμε και τέτοιες περιπτώσεις. Γι' αυτό εγώ λέω ότι η ΔΕΙΑ έχει το κοινωνικό τιμολόγιο και τους καλέσαμε και τότε και τους καλώ και από εδώ. Αν και δεν έχω την εξουσιοδότηση από τον πρόεδρο. Ναι. Να αξιοποιήσουν όλες τις δυνατότητες που δίνει ο κανονισμός της ΔΕΙΑ ό,τι έχει σχέση με τα κοινωνικά προγράμματα, με τα κοινωνικά τιμολόγια. Πολυτέκνων, απόρων, άνω των 70 και όλων αυτών. Λέει ένας τηλεθεατής ότι η ιδιαίτερη κινητοποίηση που σημειώθηκε το τελευταίο διάστημα στη ΔΕΙΑ ήταν λόγω του μεγάλου αυτού δικαστηρίου, που θέλατε, λέει, να αποδείξετε όλοι σας εκεί, δεν αναφέρεται μόνο στη σημερινή Δημοτική Αρχή, ότι κάτι γινόταν, ότι είχατε δυσκολία στη συγκεκριμένη περιοχή, εξού και τα μάτλε και όλα αυτά, και ίσως αυτό λέει και σας βοήθησε για να αθωωθείτε. Εσείς δεν ήσασταν κατηγορούμενος, πρέπει να πω. Να το όχι, πούμε, δηλαδή, αυτό είναι. Ίσως αυτό βοήθησε και όχι, όχι. Αυτή η σκέψη. Το αθώος. Η Δημοτική Αρχή του Πέτρου Αγγελίδη από την πρώτη στιγμή είπε πρέπει από τη στιγμή που οι υποδομές, οι προϋποθέσεις δηλαδή έχουν δημιουργηθεί, πρέπει να δώσουμε οριστικό τέλος σε αυτή την ιστορία. Τοποθετήσαμε τα υδρόμετρα πριν γίνει αυτή η ιστορία με την ανάκριση. Αυτή είναι αλήθεια. Θα μπορούσαμε να κολυσιεργήσουμε. Δεν το έκαναν οι προηγούμενοι. Δεν καθυστέρησαν οι προηγούμενοι. Απλά πήγανε μέσω της διαβούλευσης να πείσουν τους ανθρώπους εκεί. Με ένα διαφορετικό τρόπο. Εμείς δείξαμε μεγαλύτερη αποφασιστικότητα. Ήταν και η συγκυρία ευνοϊκή. Είχε γίνει και η διαβούλευση που δεν πέτυχε. Ακριβώς. Ήταν η συγκυρία. Άρα πήγαμε, τοποθετήσαμε τα υδρόμετρα. Από τη στιγμή που τοποθετήσαμε τα υδρόμετρα, έπρεπε να εφαρμόσουμε απόλυτα τον κανονισμό και εκεί. Έπρεπε να πάμε για διακοπές. Και τον εφαρμόζετε, λέτε. Και τον εφαρμόσαμε, ναι. Ακριβώς. Και γίνονται διακοπές σήμερα, μου λέτε. Τώρα, σήμερα δεν μπορώ να ξέρω. Καλά, όταν ήσασταν εσείς, γινόντουσαν διακοπές. Γι' αυτό κάναμε την μεγάλη. Τα ΜΑΤ. Με τα ΜΑΤ, γι' αυτό κάναμε αυτή τη μεγάλη παρέμβαση εκεί. Ναι. Επέμβαση. Ναι, ναι, ναι. Λέει ένας τηλεθεατής, εφόσον λέει, ακούσατε εκείνες τις δηλώσεις ότι ερχόντουσαν και μας έταζαν ότι δεν θα πληρώνετε νερό και όλα αυτά, κινηθήκατε ως δημοτική επιχείρηση νομικά έτσι ώστε. Γιατί αυτό είναι. Εναντίον τίνος. Αυτόν που τα λέγανε. Το συγκεκριμένο. Σε μένα κανένας δεν ήρθε να μου πει. Ξέρεις, σε μένα μου είπε ο Τάδε. Αν βρούμε τα παλιά μας ρεπορτάζ, θα δείτε και εκεί συγκεκριμένους ανθρώπους. Φανερά, δεν κρυβόντουσαν δηλαδή. Με το πρόσωπο στην κάμερα. Αλλά και εδώ στην εκπομπή, θα ρω ότι είχα φιλοξενήσει κάποιους εκπροσώπους που έλεγαν ότι ναι, μας έλεγαν. Σας είπαν για ονόματα ποιοι. Είχαν αναφερθεί και στον κύριο Αγγελίδη. Είναι πότε. Τίποτε. Πότε τους έδωσε την υπόσχεση. Στην πρώτη θητεία. Στην πρώτη θητεία. Ναι. Στην πρώτη θητεία. Πρέπει να είναι κάποιος πολύ αφελής να πιστεύει ότι τους είπε ο Αγγελίδης, ξέρετε, δεν θα πληρώνετε νερό και το πρώτο μέτρο που πήρε είναι η τοποθέτηση των υδρομέτρων. Θα είναι πολύ αφελής για να πιστεύει τέτοια πράγματα. Όταν κανείς σε συκοφαντεί κατά αυτόν τον τρόπο και σου λέει κάτι το οποίο μπορεί να σε οδηγήσει και στα δικαστήρια και οδήγησε πολλούς. Ναι. 49 νοματέους στα δικαστήρια. Ήταν κόσμος και ντουνιάς. Γεμίζεται μια αίθουσα. Δεν ήταν κόσμος και ντουνιάς, ήταν τα πολιτικά στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης. Κόσμος και ντουνιάς εννοώ σε πληθυσμό. Δεν θέλω να. Νόμισα, όχι, όχι, λέτε, προς Θεού. Δεν θέλω να υποβαθμίσω κάποιον. Ήταν πρόεδροι, διοικητικά συμβούλια, διοικητικοί, δηλαδή ήμαρτον. Ο ένας καλύτερος από τον άλλον. Όμως δεν έπρεπε κι εσείς να στραφείτε νομικά και να πείτε, αλλά εδώ Μωραΐτη, τι βγαίνεις και λες. Ότι ο Αγγελίδης, ο Μητριάνγκας, ο Βλάχος, ο Μουησιάδης ερχόταν και σου υποσχόταν αυτό.
Έλα στη δικαστήρια να τα πούμε, να δούμε ποιος λέει ψέματα, ποιος λέει αλήθεια. Ο ρόλος του πολιτικού είναι να επιλύει προβλήματα. Άλλος, ο ρόλος του εισαγγελέα δεν ταιριάζει σε εμάς. Κάποιοι άλλοι παίζουν τον ρόλο του εισαγγελέα. Τώρα, κύριε Χασαπίδη, όταν υπάρχει μια κάποιοι τέτοια... άλλοι τον παίζουν τον ρόλο αυτό, κύριε τους αρέσει. Χασαπίδη, όταν υπάρχει μια τέτοια συκοφαντία και δεν προκύπτει μόνο από έναν επειδή, από όλους... ακούστε, κυρία Μωραΐτη. Αυτή η συκοφαντία. Αυτή η συκοφαντία. Συκοφαντία το λέω εγώ, έτσι. Ναι, καλά το λέτε. Αυτή και για μένα είναι συκοφαντία, γιατί είναι ψέμα από τη στιγμή που είναι, δεν είναι ακριβές. Είναι συκοφαντή. Αλλά τι να κάνουν. Όλες οι δημοτικές παρατάξεις, γιατί αυτοί απευθύνονται και στρέφουν την κατηγορία προς όλες τις δημοτικές παρατάξεις. Δηλαδή όλες οι δημοτικές παρατάξεις από το 92 μέχρι τα τώρα πρέπει να στραφούν και να κάνουν μηνύεις αυτούς τους ανθρώπους, τους οποίους κάποιοι τους θεωρούν για αξιόπιστους, για να αποδείξουν ότι δεν είναι συκοφαντία. Αυτά όλα κατέπεσαν στο δικαστήριο, κύριε. Καλά, τώρα επικαλέστηκαν, τώρα υπάρχει τα επικαλέστηκαν και κάποιοι στα δικαστήρια. Και αν δεν σεβόμαστε τις αποφάσεις των δικαστηρίων, όχι. Και μάλιστα από ένα τριμελές κακουργιοδικείο που στους νομικούς κύκλους και στους δικαστικούς κύκλους ήταν, η ναι. σύνθεσή του ήταν τέτοια που ήταν πολύ αυστηρό αλλά και πολύ δίκαιο δεν το δικαστήριο. Δεν αμφισβητούμε δικαστικές αποφάσεις, ωστόσο φαντάζομαι ότι έχουμε το δικαίωμα να τις σχολιάζουμε. Ναι, πείτε ότι είναι άδικη η απόφαση του δικαστηρίου. Όχι, δεν θέλω τότε... να πω ούτε άδικη ούτε δίκαιη, γιατί δεν είσαι στην μια μέρα εκεί μέσα, αλλά το να σχολιάσουμε. Πολύ δίκαιη ήταν και η να απόφαση. Να εκφράσουμε ερωτήσεις και απορίες, νομίζω ότι. Ναι. Γιατί δεν το παρακολουθήσαμε από κοντά, καταλάβατε. Επομένως... Εγώ πήγα αρκετές μέρες. Μόνο μία ή δύο μέρες απουσίαζα. Κάθε μέρα ήμουν εκεί. Νιώσατε ποτέ, κύριε Χασαπίδη, ότι αυτοί οι οποίοι ήταν κατηγορούμενοι κινδύνευαν να πάνε μέσα για κακούργημα, έτσι, με την συμπεριφορά της έδρας? Γιατί στο τέλος η έδρα. Μου είπατε Μωραϊδιά... πολύ αυστηρή και πολύ δίκαιη. Κυρία... Ως δίκαιη λοιπόν τους αθώωσε. Εκεί με την αυστηρότητα λοιπόν. Κυρία Μωραϊτη, όταν, ότι... όταν είσαι κατηγορούμενος, εγώ ήμουν μάρτυρας. Εγώ ήμουν μάρτυρας στο δικαστήριο. Ναι. Και λέω ότι όλοι αυτοί οι κατηγορούμενοι και οι οικογένειές τους, αυτό το δεκαήμερο ήταν ένα δεκαήμερο πολύ δύσκολο. Διαβολικό, θα ήταν πολύ δύσκολο. Όταν είσαι κατηγορούμενος δεν ξέρεις. Ακόμα και όταν την τελευταία ημέρα αγόρευσε η εισαγγελέας, η οποία αποδόμησε το κατηγορητήριο, μέχρι που να αναγγελθεί η απόφαση από τις έδρας, όλοι είχαμε σκυμμένα τα κεφάλια. Ήμασταν όλοι σφιχτοί. Γιατί λέγαμε, αν δεν... Αν μία στο εκατομμύριο ακριβώς δεν τραβώσει κάτι, έτσι. Όχι, εγώ ήμουν βέβαιος ότι ήταν αθώοι. Αλλά δεν ξέρω ποια απόφαση θα έπαιρνε το δικαστήριο. Άρα και μετά την αγόρευση της εισαγγελέως, μέχρι που να ανακοινωθεί η απόφαση από έδρας, όλοι είχαμε την αγωνία. Κύριε Χασαπίδη, πώς προέκυψε αυτό το κατηγορητήριο? Ποιο? Αυτό το κατηγορητήριο πώς προέκυψε? Το κατηγορητήριο αυτό ναι. προέκυψε... Αν, θα ζητήσω από τον κύριο Βίσνα συγγνώμη αν δεν είναι έτσι, μετά από καταγγελία του κύριου Βίσνα. Δεν νομίζω να είναι από δημοσίευμα. Δηλαδή. Υπαλλήλου της ΔΕΙΑΣ, η οποία δόθηκε εντολή σε έναν ελεγκτή να κάνει διαχειριστικό έλεγχο στη ΔΕΙΑΣ και νομίζω ήταν αστοχία του ελεγκτή με τα στοιχεία που παρέθεσε. Τι λέτε τώρα? Από εκεί ξεκίνησε. Αυτό έπρεπε από την πρώτη στιγμή, αν ήταν σωστός ο διαχειριστικός έλεγχος, από την πρώτη στιγμή με βούλευμα να μπει στο αρχείο. Αλλά υπήρχε μια αστοχία από τη μεριά του ελεγκτή όταν λέει 350.000, 316.000 ευρώ ζημιώνεται ετησίως η ΔΕΙΑΣ από την περιοχή. Ετησίως. Από την περιοχή. Όταν εμείς για την 20ετία από τη στιγμή που πιστοποιήσαμε, επικαιροποιήσαμε τα στοιχεία, στείλαμε 670.000 στην εφορία, δεν μπορεί ετησίως. Και τα πρώτα χρόνια που η ΔΕΙΑΣ είχε έναν πολύ μικρό τζίρο του 1 εκατομμυρίου, δεν μπορεί το 0,5 των υδρομέτρων. Απλώς νους το λέει αυτό. Να προκαλέσει ζημιά 30% στα έσοδα. Αυτός ο οποίος μπήκε να ελέγξει την όλη ιστορία, έκανε τέτοιο λάθος? Δηλαδή το 0,5 των υδρομέτρων κόστιζε τόσο πολύ? Γιατί ουσιαστικά... Έκανε λάθος στις εκτιμήσεις. Εγώ δεν θέλω να προσδώσω τίποτα άλλο, κανένα άλλο χαρακτηριστικό. Έκανε λάθος. Γι' αυτό και κατέπεσε το κατηγορητήριο. Ναι, αλλά δείτε όλη αυτή την ταλαιπωρία, γιατί δεν ήταν μόνο οι 10 μέρες που πήγαινε ερχόσασταν Θεσσαλονίκη, ήταν και όλο το προηγούμενο διάστημα. Α, ναι, το να εδώ θέλω να σας πω ότι υπήρξε στη ΔΕΙΑ μια αδράνεια ενός μήνα, γιατί εμπλέκονται και οι υπηρεσιακοί παράγοντες. Και τώρα που έπρεπε να ετοιμάσουμε και φακέλους για να καταθέσουμε για το ΠΕΠ. Ασχολούνταν τα στελέχη της επιχείρησης. Δηλαδή, γι' αυτό λέω ότι αυτή η απόφαση ήταν δικαίωση της ΔΕΙΑΣ.
ήταν δικαίωση του Δήμου, ήταν δικαίωση των στελεχών της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ένας στενοχωρέθηκε ενδεχομένως. Ήταν ο κύριος Φωτιάδης, ο οποίος είχε πει, όταν προβγήκε αυτή η ιστορία, όπως στρώσανε, έτσι να κοιμηθούν. Αυτό είχε πει. Ωραία, αυτό δεν είναι, αυτή είναι μια. Στρώσατε καλά και κοιμήθηκε. Όχι, καλά. Δεν ήταν αυτό. Δεν εννοώ, μπορεί να στενοχωρέθηκε γιατί ήλπιζε πολλά από αυτή την απόφαση του δικαστηρίου. Ήταν χερέκακη δήλωση. Ήταν πολύ χερέκακη δηλαδή, δήλωση. Περιμένετε τώρα γιατί και, και λυπάμαι. Και λυπάμαι. Ακούστε, ας ολοκληρώσω. Ας ολοκληρώσω. Ναι. Και είχα πει και σε μια άλλη παρέμβασή μου ότι αυτοί που αθωώθηκαν ας δούνε με ποιους κάνουν παρέες από εδώ και στο εξής. Γιατί πολλοί από αυτούς που αθωώθηκαν τον στήριξαν τον κύριο Φωτιάδη. Φαντάζομαι να μην το ξανακάνουν. Αυτά τα ερωτήματα τα οποία έχετε εδώ, εγώ δεν τα λέω. Κατηγορήστε με, πείτε μου ό,τι θέλετε. Εγώ δεν τα λέω. Δεν μπορώ. Από εδώ και στο εξής, διοικητική και αιρετή θα είναι πιο προσεκτική στην λειτουργία της ΔΕΙΑΣ. Και δεν αναφέρομαι μόνο στη συγκεκριμένη γειτονιά, αναφέρομαι σε όλους. Νομίζω ότι και οι υπηρεσιακοί πρέπει να πάρουν το μήνυμα μετά από αυτή την ταλαιπωρία, αλλά και τα πολιτικά στελέχη πρέπει να πάρουν το μήνυμα. Οι υπηρεσιακοί να εντατικοποιήσουν και να αυξήσουν την αποδοτικότητά τους. Καταρχάς να εφαρμόσουν τον κανονισμό. Ο κανονισμός λέει. Αυτό είναι η κατεύθυνση υπάρχει μόνιμη. Όχι, ένα λεπτό. Ο κανονισμός λέει ότι κόβουμε το νερό μετά από συγκεκριμένο διάστημα οφειλής. Ναι. Νομίζω είναι 2 μήνες, αν δεν κάνω λάθος. Δέστε, εγώ όταν ήμουν. Δεν θυμάμαι καλά. Όχι, θα σας πω εγώ. Το θυμάστε, ναι. Εγώ θα σας πω. Επειδή λέμε όλοι το νερό είναι κοινωνικό αγαθό. Εγώ τους έλεγα. Αν δούμε την κίνηση του πελάτη, αν δηλαδή κάποιος έχει 2 λογαριασμούς που δεν τους πλήρωσε και το ποσό δεν υπερβαίνει τα 150 ευρώ, δώστε το ένα δίμηνο ακόμα. Αν όμως χρωστάει 200 ευρώ και ένα χρόνο δεν πλήρωσε, αυτό να πάτε να τον κόψετε, αυτός είναι κακοπληρωτής, δεν πληρώνει καθόλου. Αλλά αν είναι τα 200 ευρώ από ένα δίμηνο, δώστε τον και ένα ακόμα δίμηνο. Κύριε Χασαπίδη, μήπως θα πρέπει να ακολουθείτε πιστά ο κανονισμός, έτσι ώστε ακολουθείτε, να μην σωρεύονται κυρία Μωραΐτη, αν ακολουθήσουμε πιστά τον κανονισμό, ότι μετά το μόλις καταστήληξη πρόθεσμη το δίμηνο πάμε και κόβουμε, η ΔΕΙΑΣ δεν θα ασχολείται με τίποτα άλλο από το να κόβει νερά. Ναι, αλλά έτσι ακούστε, από τα 47.000 υδρόμετρα που διαχειρίζεται η ΔΕΙΑΣ, τέτοια προβλήματα ενός διμήνου και 2 διμήνων, έχουν περίπου τα 30.000 υδρόμετρα. Άρα θα έπρεπε μόνιμα να είμαστε με το γκάβρο και να κόβουμε τα νερά. Δεν γίνεται έτσι. Εδώ σημειώνονται οφειλές, και δεν εννοώ τις γειτονιάς, που μπορεί να είναι και ενός χρόνου και 2 χρόνων. Αυτά πάνε στην εφορία, κυρία Μωραΐτη. Αφού κάνουμε. Όχι, κυρία Μωραΐτη, αφού κάνουμε. Ακούστε. Νομίζω ότι δεν ήσασταν εσείς πρόεδρος. Πείτε μου για να. Ήταν ο σημερινός, ο κύριος Γάτσιος. Με την ιστορία που έχει ξεκινήσει με τον κύριο Δήμο, ο οποίος αγόρασε ένα κίνητο και δεν μπορούσε να έχει νερό, καθώς ο προηγούμενος όφιλε 1.500 ευρώ και ήταν χρέη, λέει, ετών. Και του ζητούσαν του ιδίου τώρα, του νέου δηλαδή ιδιοκτήτη, καθώς ακολουθεί το ακίνητο η οφειλή, να πληρώσει. Και έλεγε ο ίδιος όχι. Γιατί δεν κόψατε, λέει, το νερό στον προηγούμενο. Ακούστε. Εκείνο το νερό, επειδή την είδα την ιστορία. Α, την είδατε. Την είδα την ιστορία, παρότι δεν ήμουν πρόεδρος. Εκείνη η υδροδότηση κόπηκε 3 φορές. Κόπηκε 3 φορές. Και μετά, αφού είχε οφειλή, πώς επανασυνδέονταν το νερό. Ερχόταν, έφτιαχνε μια ρύθμιση. Πλήρωνε. Ναι. Ξανά σταματούσε. Εμείς δεν καθόμαστε από το πρωί ως το βράδυ να δούμε τη ρύθμιση. Θα την επαναλέξουμε μετά από 5-6 μήνες. Πώς κινείται αυτή η ρύθμιση που έκανε. Καταλάβατε. Οπότε μετά περνούσαν πάλι άλλα 2 δίμηνα, προστίθονταν. Αφήστε για το ακίνητο αυτό το συγκεκριμένο. Αφήστε γιατί βρωμάει από πολλές πλευρές. Γιατί βρωμάει, κύριε Χασαπίδη? Βρωμάει από πολλές πλευρές. Αφήστε το. Κύριε Χασαπίδη, το ακίνητο είχε νερό. Ενώ είχε οφειλή υψηλή. Δεν ήταν ούτε 150, ούτε 200, αυτός ούτε 500 ευρώ. Αυτός όταν πήρε το ακίνητο δεν έλεγξε. Αν έχει οφειλή, το ξέρει. Ναι, βεβαίως. Και του είπε ο συμβολογράφος ότι το ακίνητο το αγοράζει καθαρό και ότι αυτό βαρύνει τον προηγούμενο. Δεν είναι έτσι. Αν του το είπε ο συμβολογράφος, θα σας απευθυνθεί. Τώρα, όχι. Τώρα τι λέτε κι εσείς. Αν του το είπε ο συμβολογράφος, θα σας απευθυνθεί. Τώρα εσείς πιστεύετε ότι ο κάθε συμβολογράφος γνωρίζει το καταστατικό κάθε δημοτικής επιχείρησης. Ένα λεπτό δηλαδή.
Εσείς δεν οφείλατε να βεβαιώσετε το χρέος στον προηγούμενο ιδιοκτήτη που μπορεί αυτοδόλο να πούλησε το ακίνητό του με οφειλές. Να μην πω ότι το πούλησε, να πω ότι το κατέσχεσε. Ποιο κατέσχεσε? Από πλησιριασμό το πήρε το σπίτι. Το πήρε το ακίνητο. Από πλησιριασμό, να το δεχτώ, εγώ δεν έχω κάνει. Για τα 1.800 ευρώ κοινόχρηστα που το χρωστούσε. Ναι, το αυτός, πήρε. Αυτός που είχε τα μέσα και διαχειρίζονταν την οικοδομή, γιατί δεν εισέπραξε τα 1.800 ευρώ κοινόχρηστα? Το νερό. Τότε, το νερό. Κοινόχρηστα. Τα κοινόχρηστα. Διαχειριστή τη οικοδομή. Γι' αυτό και φτάσαν σε αυτό το σημείο, να γίνει πλησιριασμό. Αλλά η ιδέα. Ποιο τον έκανε? Τώρα, κύριε Χασαπηδή, μη μου το γυρνάτε το θέμα ανάποδα. Σα θέτω συγκεκριμένο ερώτημα και σα λέω. Γιατί η ΔΕΙΑΣ δεν βεβαίωσε αυτά τα χρέη στον προηγούμενο? Αφού εκτιμώ, σου λέω. Με συγχωρείτε για τον ελληνικό. Ένα λεπτό. Σας χρωστάω εγώ 1.500 ευρώ. Ναι. Ωραία. Έτσι. Δεν θα με αφήσετε να σας χρωστάω 1.500 γιατί θα μου κόψετε το νερό. Και αν έρθω να κάνω διακανονισμό, θα με ελέγχετε, φαντάζομαι. Δηλαδή, εκείνο το σύστημά σας στο κομπιγκοτρί, φαντάζομαι ότι έχει κόκκινα σημαδάκια που λέει: Ωπ, εδώ η Μωραΐτη. Έρχεται και δίνει. Ξαναξέχασε να πληρώσει. Κάνει ένα κανονισμό, πληρώνει ένα μήνα και ξαναξεχνάει να πληρώσει. Τη το κόβουμε το νερό και τη λέμε: Έλα να δει την προκοπή σου. Το κάνουμε αυτό? Το κάναμε τρεις φορές, σας λέω. Στο συγκεκριμένο το κάναμε τρεις φορές. Ναι. Είπαμε όμως, είπε και ο Δήμαρχος, λέει και ο εισαγγελέας, γιατί όταν τέθηκε το ζήτημα να κλείσουμε στη γειτονιά κάτω από το γενικό παροχόμετρο, ο εισαγγελέας το ανέλησε αυτό. Και είπε, αλίμονό μας, η ζημιά, η κοινωνική ζημιά θα ήταν πολύ μεγαλύτερη. Λέτε τώρα, ποιος το είπε αυτό να κλείσει το γενικό παροχόμετρο? Κάποιοι πλήρωναν εκεί μέσα, ένα λεπτό λίγο. Έτσι, όχι μόνο αυτό. Και δεν μπορείς να... Ακούστε. Η ΔΕΙΑΣ διαχειρίζεται το νερό με πολύ μεγάλη ευαισθησία. Ξέρει και τον κοινωνικό της ρόλο, αλλά ξέρει και την υποχρέωση που έχει. Αυτά θυμίζουν άλλα καθεστώτα. Κλείνουμε παροχόμετρα γενικά και δεν συμμαζεύεται. Γιατί. Εντάξει, τώρα. Όχι. Κάνω ό,τι θέλω. Και το δικό σας το παροχόμετρο, αν έρθουμε και το κλείσουμε. Και εσείς σε δύο μέρες δεν έρθετε να πληρώσετε. Όχι, εγώ θα έρθω να σας παρακαλέσω. Σας παρακαλώ, συνδέστε με το νερό για να τακτοποιήσω. Και θα προσπαθήσω να τακτοποιήσω και την οφειλή μου. Ναι, και κάναμε και τέτοιες παρεμβάσεις, κυρία Μωραΐτη. Δίναμε 10 μέρες περιθώριο. Λέγαμε. Σας λέω τι θα έκανα εγώ. Σας παρακαλώ, συνδέστε με το νερό και θα το τακτοποιήσω. Νομίζω ανταποκρίνουν όλοι οι πρόεδροι. Ανταποκρίνονται τα 5-10 μέρες. Για 5-10 μέρες ανταποκρίνονται. Ωραία. Είναι ο κύριος Δήμο ο οποίος θέλει να παρέμβει. Ναι, κύριε Δήμο, σας ακούμε. Ναι, κυρία Μωραΐτη, καλησπέρα σε εσάς, τον καλεσμένο, καθώς και στους τηλεθεατές σας. Σας ακούμε. Καλησπέρα. Λοιπόν, θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ρωτήσω το εξής, αν υπάρχει τίποτα παράνομο στο συγκεκριμένο ακίνητο. Γιατί άκουσα να λέγονται διάφορα και να δυσμούμε πάλι εγώ. Κύριε Δήμο, άλλο είπα. Η ερώτηση, κύριε Χασαπίδη, είναι ξεκάθαρη. Υπάρχει κάποια παρανομία από την πλευρά της επιχείρησής μου ή εγώ ως φυσικό πρόσωπο? Όχι, δεν υπάρχει, κύριε. Δεν άκουσα την ερώτηση. Υπάρχει κάτι παράνομο από την πλευρά της επιχείρησής του ή ως φυσικό πρόσωπο? Όχι, άλλο είπα εγώ, κύριε Δήμου. Πολύ ωραία. Άλλο είπα εγώ. Να εγώ πάμε λέω. Στο κομμάτι, αν μου επιτρέπετε, κύριε Χασαπίδη, και πολύ ευχαρίστω να κάνουμε και διάλογο. Να πούμε τώρα τον κανονισμό λειτουργίας της ΔΕΙΑΣ, τι αναφέρει. Ο κανονισμός λειτουργίας που ασπάζεστε εσείς. Και ο νόμος, ο 1069. Σαφώς. Που ασπάζεστε εσείς, το 1069, όταν αναφέρεται σε ακίνητα τα οποία έχουν προκύψει από πληστηριασμό, παίρνονται καθαρά. Πρώτον. Δεύτερον. Αναφέρεται σε ένα σπίτι που μπορώ να σας πω και άλλα παραδείγματα λόγω της ιδιότητάς μου ως μεσίτης, ότι υπάρχουν πάρα πολλά υδρόμετρα στην πόλη των Σερών τα οποία η ΔΕΙΑΣ όφιλε να τα αφαιρέσει, όχι να κόψει το νερό. Και η αφαίρεση, κύριε Χασαπίδη, που γνωρίζετε πολύ καλά ότι προκύπτει μετά την πάροδο των 75 ημερών βάσει κανονισμού λειτουργίας ΔΕΙΑΣ. Εσείς, κύριε Χασαπίδη, γιατί διατελέσατε πρόεδρος στο επίμαχο χρονικό διάστημα, όπως και ο κύριος Αραβατζής. Το συγκεκριμένο ακίνητο έχει χρέη προς την ΔΕΙΑΣ από το 2010. Έχει πληρώσει κάποιους λογαριασμούς έως το 2012 και από το 2012 και δότε οφείλει. Και αντί να αφαιρέσετε και να κάνετε ακύρωση της υδροδότησης, κύριε Χατσαπίδη, αναφέρομαι σε εσάς, αλλά σε εσάς
Αναφέρομαι προς τον κύριο Σαφαρίκα, τον ακριβοβληρωμένο Γενικό Διευθυντή της ΔΕΙΑΣ, αλλά και στην τότε διοίκηση. Τι κάνατε? Δεν πήγατε καν τα χρέη στην φορεία. Και όταν εγώ σας έκανα έγγραφο προς τη ΔΕΙΑΣ, κύριε Χατσαπίδη, για ποιο λόγο δεν κοινοποιήσατε τα χρέη του συγκεκριμένου διαμερίσματος? Έκανε την εφορία, ξέρετε, που μου απαντήσατε μετά από εισαγγελική παραγγελία. Γιατί ούτε καν αυτό μου απαντούσε η ΔΕΙΑΣ. Τι σας ότι δεν ξέραμε το αφημί του πελάτη. Και ξέρετε πολύ καλά, κύριε Χασαπίδη, ότι το αφημί του κάθε πελάτη, του κάθε πελάτη σας, είναι πάνω στο απόκομα κάθε δίμηνο που εσείς εκδίδετε, στο απόκομα της ΔΕΙΑΣ. Δεν είναι σε όλον, κύριε. Αλλά αυτό δεν είναι. Σε όσους έχουμε. Πολιτικές παρεμβολές κατά το προσώπου μου. Γιατί εγώ δεν μπορώ να το πάω σε κακία, θα το πάω μόνο το ότι θέλετε να με βλάψετε πολιτικά. Ελάτε τώρα, γιατί δεν ακολουθώ έναν πολιτικό δρόμο. Όχι, όχι. Εγώ άλλο είπα. Λέω, εσύ κατηγορείς τη ΔΕΙΑΣ, κύριε Δήμο. Ότι εσείς, από το 12 δεν κόβατε το δώρο και δεν ακολουθούσατε το υδρόμενο. Ότι δεν μπορέσαμε να εισπράξουμε τα 1.800 ευρώ. Από το 12. Για πόσα κοινόχρηστα έγινε η κατάσχεση του συγκεκριμένου διαμερίσματος που ήσασταν διαχειριστής? 1.800 είπατε. Γιατί δεν τα εισπράξατε εσείς? Λοιπόν, ποια να εισπράξει? Τα κοινόχρηστα. Μα δεν, ένα λεπτό, κύριε μου, δεν τα εισέπραξε και έκανε πληστηριασμό. Ποιος? Εσύ, ο ίδιος. Ο ίδιος. Έτσι. Okay. Λοιπόν, ένα λεπτό, κύριε μου, αν κάνουμε λάθος θα μας διορθώσετε. Εσείς, για το ποσό αυτό από το 12, γιατί δεν κάνατε κάτι? Να κάνουμε τι? Κάναμε 3 διακοπές, 4. Δεν του πήρατε το υδρόμετρο όμως. Από το 12 σας λέει, κύριε Χασαπίδη. Ναι, ερχόταν, έδινε κάτι, έφτιαχνε διακανονισμούς. Δεν λέει, δεν μιλάει. Κύριε Δήμο, έκανε διακανονισμούς από το 12 και μετά. Κύριε Χασαπίδη, σε πόσες μέρες απλήρωτο νερό οφείλει η ΔΕΙΑΣ? Κύριε Δήμο, αν με παρακολουθούσατε. Επιτρέψτε μου. Ναι. Σε πόσες μέρες οφείλει βάσει του κανονισμού λειτουργίας της ΔΕΙΑΣ σε κάποιον κακοπληρωτή που λέγεται Γιάννης Δήμου, σε ένα διαμέρισμα το οποίο έχει στην τάδε διεύθυνση? Σε πόσες μέρες μη πληρωμής, εσείς, βάσει του κανονισμού λειτουργίας, πρέπει να καταγγείλετε το λογαριασμό και να περάσετε το πρόβλημα? Σε πόσες μέρες, μη ρωτάτε και εσείς, πείτε μας. Σε πόσες μέρες. Το ξέρω, εγώ είπα, το είπα σε και πόσες. Εγώ είπα ότι από τη στιγμή που... Σε πόσες, κύριε Χασαπίδη? Να, λέει, απαντάει, ένα λεπτό, περιμένετε. Απαντήστε, κύριε Χασαπίδη μου. Τώρα τι είναι, εισαγγελέας μου γίνεσαι? Όχι, όχι, μην, σε παρακαλώ. Μην το κάνουμε αυτό. Όχι, αυτό ρωτάει, εγώ είπα ότι αν η ΔΕΙΑΣ εφάρμοζε απόλυτα τον κανονισμό, θα έπρεπε να μην κάνει τίποτα άλλο. Κύριε Χασαπίδη, σε πόσες μέρες, κύριε Δήμο? Μόλις καταστήληξη πρόθεσμη. Και αφαίρεση υδρομέτρου. Σε πόσες μέρες, κύριε Δήμο? Μόλις καταστήληξη πρόθεσμη, οφείλουμε να πάμε να διαπράξουμε. Οφείλετε να τα πάτε ταυτόχρονα στην εφορία, κύριε Χασαπίδη. Αν δεν έχουμε το αφημί, δεν μπορούμε. Το αφημί, κύριε Χασαπίδη, είναι πάνω. Δεν ξέρω τι συγκεκριμένη. Κύριε Δήμο, συγκεκριμένη περίπτωση δεν ξέρω. Δεν είναι σε όλα τα... Δεν έχουν σε όλα τα αφημί. Κυρία Μωραϊτη, συνεχίζεται ένα σύριαλ δυσφήμισης του προσώπου μου ως επαγγελματία. Δεν θα αναφέρω τα σχόλια τα υβριστικά του κυρίου Χασαπίδη περί βάρους και βαριδίων της παράταξης όταν είμαστε στην ίδια παράταξη. Εσείς το απαντήσατε το βαρύδιο στην παράταξη. Ακούστε αυτά, αυτά υπόθηκαν πριν 5 χρόνια. Αν θέλεις να κάνουμε ιστορική αναδρομή, να την κάνουμε. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αλλά εσύ δεν μου απάντησες. Γιατί για τα 1.800 ευρώ κοινόχρηστα που όφιλε ή τις πήρε στο σπίτι. Γιατί δεν τα απαντάς αυτά? Αυτό γιατί το ρωτάτε? Όχι, γιατί αυτός είχε όλα τα μέσα να εισπράξει. Η ΔΕΙΑΣ δεν έχει όλα τα μέσα. Θα ανακαλέσετε, κύριε Χασαπίδη, γιατί δεν τα έχει όλα τα μέσα τις εκφράσεις? Γιατί αν δεν ανακαλέσετε το τις πήρε στο σπίτι και όλα αυτά. Μέσα από πληστηριασμό δεν πήρε στο σπίτι. Αύριο, κύριε Χασαπίδη. Κύριε Δήμου, σας παρακαλώ, μην το κάνετε. Το δικηγόρο μου για σας. Κύριε Δήμου, σας παρακαλώ, μην το κάνετε. Επιτρέψτε μου, κύριε Μωραϊκή. Ναι. Εγώ ως γραφείο διαχείρισης δεν μπορώ να πάρω σπίτι κανενός. Εγώ εκτελώ εντολές της Γενικής Συνέλευσης Οικοδομής. Από εκεί και πέρα, εντολή και εργοδότης μου είναι η οικοδομή και όχι ο κύριος Χασαπίδης. Τρίτον. Στην προκειμένη περίπτωση, κύριε Χασαπίδη. Σε θεωρώ τόσο ανάξιο που δεν θα σε είχα ποτέ στη δουλειά μου. Κύριε Χασαπίδη, σας παρακαλώ και εσείς τώρα, μη μου το συνεχίζετε. Ένα λεπτό τώρα. Κύριε εγώ συνεχίζω. Πήρε να κάνει παρέμβαση τώρα. Κύριε Δήμο, ολοκληρώστε, σας παρακαλώ. Κύριε Δήμο, ολοκληρώστε. Θα ανακαλέσετε και αυτό που είπατε, διότι εγώ ποτέ δεν χρέωσα τους ερέους πολίτες με πράξεις
που έκανα εν ώρα υπηρεσίας και πλήρωσα εγώ ως ερεύνηση. Καλά, εντάξει, το παραμύθι το έμαθες για να μην σε πάω τώρα εγώ στον εισαγγελέα. Λοιπόν, πρώτο, έτσι. Α, τώρα θα ιολάζεται η συνέντευξη. Κύριε Χατσαπίδη, το αν εγώ είμαι καλός ή όχι στη δουλειά μου, το έχω αποδείξει. Κύριε Δήμο, δεν θέλω να μιλήσω για το μυστικό σας γραφείο. Σας παρακαλώ, μην μου το κάνετε αυτό. Δεν θέλω να μιλήσω για το μυστικό σας γραφείο. Σας παρακαλώ. Ελάτε μια μέρα εδώ να μιλήσουμε όση ώρα θέλετε για το μυστικό σας. Σας παρακαλώ, όμως δεν μπορώ να συκοφαντούμε, έτσι, να συκοφαντείτε η επιχείρησή μου από τον κύριο Χατσαπίδη και τους ομοίους του, διότι εγώ κάνω σωστά τη δουλειά μου. Ωραία. Ναι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Μας είπες, δεν μας είπες με ποια παράδοση να μην επιφυλάσσετε για τίποτα κανένα σας. Επιφυλάσσουμε, μην επιφυλάσσεστε για τίποτα κανένα σας. Να ανακαλέσετε τα υβριστικά περί του προσωπικού Ιδάλλος, κύριε Χατσαπίδη, κύριε Χατσαπίδη, Ιδάλλος, θα έχουμε κακά ξυπερδέματα. Ελάτε μια μέρα εδώ και πείτε μου τι πιστεύετε ότι πρέπει να πείτε. Ανοιχτή είναι η εκπομπή. Ελάτε όποτε θέλετε. Κυρία Μωραΐτη, είμαι συγκεκριμένο. Θα ανακαλέσει έως το τέλος της εκπομπής αυτά, το ότι πήρα το σπίτι εγώ, το ότι εγώ παρανόμησα και όλα τα σχετικά. Εσείς είπατε ότι είχατε εντολή από την κατοικία. Εγώ δεν είπα παρανόμησες. Λέω για 1.800 ευρώ κοινόχρηστα. Είπε εντολή συνέλευσης. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ κύριε Δήμο. Εγώ περιμένω την ανακαλέσεις. Κύριε Δήμο, σας παρακαλώ, μη μου το κάνετε. Μη μου το κάνετε αυτό. Σας παρακαλώ δηλαδή. Προσωπικά σας παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν. Τελειώνοντας. Ναι, γιατί και οι δυο σας μου το φτάσατε από τη ΔΕΙΑΣ στους εισαγγελείς. Και εδώ δεν είμαστε εισαγγελείς. Ερωτήματα θέτουμε για να λύνουμε απορίες. Θέλω να πω ότι. Εισαγγελείς. Δόθηκε το πρωί μια συνέντευξη τύπου από τον Δήμαρχο και από τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΣ. Δεν ξέρω αν παίχθηκε το ρεπορτάζ. Όχι ακόμα. Εντάχθηκαν δύο σπουδαία έργα στο πρόγραμμα του ΕΠΕΡΑ. Είναι η υδροδότηση Μητρουσίου. Γι' αυτό που το. Ακριβώς γι' αυτό που. Πάλι στον εισαγγελέα. Γι' αυτό που κάνουμε τώρα το έργο το, που ολοκληρώθηκε. Θα πρέπει να κάνετε ένα πολύ καλό δώρο στους βελτιώνονται τα δίκτυα. Βελτιώνονται τα δίκτυα στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη. Γίνονται το αντλιοστάσιο, δεξαμενή και στον Ξηρότοπο. Είναι μπορείτε να μου πείτε δύο πώς... έργα περίπου 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Κύριε Χασαπίδη, μπορείτε να μου πείτε εδώ πώς θέλω να αναδείξω, κυρία Μωραΐτη. Καθημερινά ασχολούνται με τα δικά μας θέματα τέτοιου είδους. Κυρία Μωραΐτη, εγώ θέλω να αναδείξω την πορεία και το τεράστιο έργο που προσφέρει η ΔΕΙΑΣ διαχρονικά σε αυτή την πόλη. Πάλι 2,5 εκατομμύρια εδώ. Πάλι θα έργα, διαφωνήσω. 2,5 εκατομμύρια έργα εντάσσονται για το καλό το σερεό δυνατό. Κύριε Χατσαπίδη, υποχρέωση αυτή τη δημοτική επιχείρηση είναι να ψάχνει, να δει τι δίνει η Ευρώπη. Αλλά αυτά δεν γίνονται με αυτόματο πιλότο. Τι αυτόματο πιλότο, δεν γίνονται με αυτόματο πιλότο. Δεν υπάρχει αυτόματο πιλότο στην Ευρώπη. Αν δεν δουλέψουν οι υπηρεσιακοί, να μάθουν τι κατευθύνσει από την πολιτική ηγεσία. Ποιε κατευθύνσει, κύριε Χατσαπίδη. Φυσικά, επιλέγονται τα έργα. Μα τώρα επιλέγονται τα έργα. Μα δίνει η Ευρώπη χρήμα και εμεί επιλέγουμε. Φυσικά και επιλέγουμε. Μα δίνει το γάιδαρο και βλέπουμε τα δόντια. Αυτό μου λέτε τώρα. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Μην κύριε Χατσαπίδη, μη δεν συμμετοχή. Ό,τι βγαίνει πρέπει να το παίρνουμε. Επιλέγουμε τα έργα που θα εντάξουμε. Γιατί? Δεν είναι έτσι. Γιατί και αν δεν υπάρχει οριμότητα στο φάκελο, κάθε πρόταση που κατατίθεται γιατί δεν είναι. Γιατί δεν υπάρχει οριμότητα. Αυτό σας λέω. Αν το κάνουμε σωστά το φάκελο, θα έχει και οριμότητα. Κάθε πρόταση που κατατίθεται δεν εγκρίνεται κιόλας. Αν ήταν έτσι, θα ήταν αυτόματος πιλότος. Μα αυτό είναι το μείον όλης της Ελλάδας και όχι μόνο της ΔΕΙΑΣ των Σερών, που δεν καταθέτουμε σωστούς φακέλους. Και μας τους όχι, ΔΕΙΑΣ καταθέτει είστε... πολύ σωστούς φακέλους. Ωραία, άρα ό,τι κατατίθεται. Εγκρίνεται. Έτσι. Ναι, αλλά μην το λέτε ότι κάνουμε και αμάν. Δηλαδή μετά από κάνουμε αυτό, στον ουρανό με τα άστρα. Μετά από αυτή την παρέμβαση, δεν έπρεπε εγώ να φέρω τη συζήτηση στο σωστό δρόμο. Και ο σωστός δρόμος είναι ότι η ΔΕΙΑΣ επιτελεί για τους ερέους πολίτες ένα τεράστιο έργο διαχρονικά. Αυτό ήθελα να πω. Η ΔΕΙΑΣ είναι απαραίτητη σε κάθε Δήμο, έτσι ώστε να μπορούμε να παίρνουμε ευρωπαϊκά χρήματα. Συμφωνούμε σε αυτό. Σαφώς. Χρηματοδοτείς και δημιούργησε τεράστιες υποδομές στην πόλη η ΔΕΙΑΣ. Γιατί αυτοί που θέλουν να τη χτυπήσουν έχουν λάθος στόχο. Δεν θα τον πετύχουν. Φαντάζομαι ότι δεν θέλει κανείς να χτυπήσει τη ΔΕΙΑΣ, γιατί όλοι καταλαβαίνουμε τη σπουδαιότητα, κύριε Χατσαπίδη. Όταν κάποιοι προσπαθούσαν και λέγανε για το πολιτικό προσωπικό που υπηρέτησε τη ΔΕΙΑΣ όπως τρώσανε να κοιμηθούνε και γνωρίζοντας ότι εκεί στους κατηγορουμένους ήταν και τα πρωτοκλασσά τα στελέχη της επιχείρησης,
Δεν θέλανε να. Θέλανε να τη χτυπήσουν τη δουλειά. Εάν δεν θέλατε να ακούτε τέτοιου χαρακτηρισμού και τέτοιου σχολιασμού, θα έπρεπε κι εσεί την μείζον αντιπολίτευση να τη βάλετε μέσα στο ΔΣ τη ΔΕΙΑ. Θα μου πείτε τώρα αυτό προέκυψε από ψηφοφορία, αλλά έπρεπε να γίνει έτσι ώστε να είναι όλοι μέσα και να είναι όλοι ικανοποιημένοι. Την προηγούμενη φορά ήταν αυτή η αντιπολίτευση, δεν ήταν άλλη. Το ίδιο. Την προηγούμενη θητεία. Τι πάει τώρα, δεν χωράνε όλοι και ναι, πάει μια φορά έτσι. Από την αντιπολίτευση θα είναι ένας μόνος εκπρόσωπος. Εκ του νόμου, όχι από. Νόμου. Υπάρχουν σημεία, λέει, που δεν έχουν γίνει σημαντικότατα έργο σιγής αποχέτευση. Δυτική Θράκη, μας λένε ότι κάτι εκεί πάλι έχει με την ίδρυψη. Δεν είπαμε ότι. Έχουμε κενά, λέει. Ποια έργα μας μιλάνε, λέει. Για ποια εκατομμύρια μας μιλάνε, λέει μια τηλεθεάτρια. Πότε Δυτική Θράκη, μου είπατε, έτσι. Δυτική Θράκη, πότε πήγε στη Δυτική Θράκη, κυρία. Τι να σας πω τώρα. Ναι. Εγώ δεν ξέρω. Όχι, μισό. Εγώ νόμιζα ότι το ίδρυψη το έχουμε τακτοποιημένο όλο. Πριν 20 χρόνια δεν είχαμε ούτε βιολογικό. Είναι τακτοποιημένο εκεί, το ίδρυψη. Δυτική Θράκη έχουμε κάποιο κενό. Όχι, Ανατολική Θράκη μου είπατε, βρε παιδιά. Όχι, όχι. Υπάρχει Ανατολική Δυτική Θράκη κάποιο πιο κενό. Κάτω Νιγρήτη έχουμε κάποια υπόλοιπα αγωγών που θέλουν αντικατάσταση. Έργο για δίκτυο ομβρίων υδάτων στη Σιγή. Ωραία. Και έργο για δίκτυο ομβρίων υδάτων στη Σιγή. Παιδιά, ακούγεστε και. Ναι. Έργο για δίκτυο ομβρίων υδάτων στη Σιγή, λέει. Ναι, και αυτό δεν έχει γίνει. Δεν έχει γίνει και έχει σχέση και με το σχολείο που χτίστηκε εκεί. Έχει σχέση και με τον ναό και με τη γειτονιά. Έχουν γίνει κάποιες παρεμβάσεις, αλλά θέλαμε πέρσι σε συνεργασία και με το Δήμο από τα λεφτά που είχαν για προσφορά εις χρήμα της περιοχής όταν ρημοτομήθηκε η περιοχή. Αυτά τα λεφτά, επειδή είναι κυρίως για λεφτά, υποδομές, λεφτά, για λεφτά, υποδομές. Λεφτά. Θυμάστε, κυρία Μωραΐτη, λεφτά, πρέπει να το θυμάστε ότι ο Δήμος είχε χωρίσει 300.000 ευρώ στη ΔΕΙΑΣ για να επιτελέσει αυτή την. Αυτό το έργο των ομβρίων, αλλά δυστυχώς η αποκεντρωμένη δεν ενέκρινε αυτό το κονδύλι. Η μεταφορά δηλαδή από το Δήμο, ως όφιλε ο Δήμος, γιατί αυτά ήταν από τα χρήματα προσφορά εις χρήμα για τη δημιουργία υποδομών. Και υποδομές μόνο η ΔΕΙΑΣ μπορούσε να κάνει. Αλλά η αποκεντρωμένη, δεν ξέρω με ποιο σκεπτικό, απέρριψε αυτή τη χρηματοδότηση. Αν πω τώρα ότι είμαστε Γιούργια, θα μου πείτε πάλι ότι εκφράζουμε περίεργα εδώ μέσα. Τώρα φαντάζομαι να είναι περίεργης. Εισφορά σε χρήμα για υποδομές, αλλά δεν εγκρίνεται από την αποκεντρωμένη να μεταφερθούν τα χρήματα αυτά που δώσαμε αυτή για να μας κάνετε υποδομές. Και κάτι ακόμα. Και κάτι να ψοφύρουμε να πλημμυρίζουμε. Όχι, τώρα. Και, κάτι ακόμα. Και κάτι ακόμα. Όχι, δεν θα αφήσει φαντάζομαι. Πλημμυρίζουν πάντως, δεν θα... ξέρετε. Τα λεφτά που δώσανε η περιοχή σε χρήμα είναι το 1 τέταρτο από τις ανάγκες της περιοχής. Σας το είπα πρώτη, δεν φτάνουν αυτά. Δεν φτάνουν αυτά τα λεφτά. Ναι. Ήδη εντάξαμε στο πρόγραμμα ένα κομμάτι της αποχέτευσης και των ομβρίων, έγινε από ένταξη σε πρόγραμμα. Φαντάζομαι στο σχεδιασμό της επιχείρησης να είναι. Όταν θα βρουν προγράμματα, θα έχουν όριμες μελέτες και αν θέλουν να δουλέψουν. Αυτός είναι ο τρόπος. Ναι. Δεν υπάρχει ένας. Δεν υπάρχει ένα. Τώρα, για το Μητρούση, γιατί πήγατε στον εισαγγελέα πάλι, αφού το εγκαινιάζετε. Δεν πήγα, μας κάλεσε, αν και δύο φορές. Μετά από δημοσιεύματα τις δύο προηγούμενες φορές, τώρα το έγγραφο που έχω είναι αυτεπαγγέλτος. Αν και τις δύο προηγούμενες φορές, για την καταλληλότητα του νερού είναι, αν και τις δύο προηγούμενες φορές μπήκε στο αρχείο, η εισαγγελέας μας καλεί πάλι για το 17-18, ουσιαστικά δηλαδή τη νέα διοίκηση. Εγώ ήμουν δύο μήνες το 17, δεν το λέω για να. Ναι, ναι, ναι. Αλλά νομίζω δηλαδή ότι για τους ίδιους λόγους που μπήκανε και την προηγούμενη φορά στο αρχείο, θα μπουν και αυτά στο αρχείο. Γιατί ακατάλληλο νερό στο Μητρούσι δεν δώσαμε ούτε μία ημέρα. Το διελιστήριο λειτουργούσε και λειτουργεί. Και ειδικά τώρα που ολοκληρώθηκε το έργο υδροδότηση του Μητρουσίου και προγραμματίζονται και τα εγγένεια. Σε 5-10 μέρες ενδεχομένως να γίνουν και τα εγγένεια. Νομίζω ότι η ταλαιπωρία αυτή του πολιτικού προσωπικού που ασχολήθηκε με θέρμη για την επίλυση του προβλήματος της υδροδότησης του Μητρουσίου, νομίζω αυτή η ταλαιπωρία πρέπει να λήξει. Ωραία. Για τις υγιείς, λέει, ο Επίτροπος έκοψε το θέμα αυτό, όχι, λέει, αποκεντρωμένη. Εντάξει, δεν θυμάμαι τώρα. Πάντως, κρατικός φορέας άλλος έξω από το Δήμο. Κράτος είναι. Δεν ήταν. Η βούληση δηλαδή και του Δημάρχου ήταν. Γιατί δεν δίνετε τους κατοίκους τα χρήματα πίσω αφού δεν μπορούν να γίνουν υποδομές. Τα χρήματα των κατοίκων, όχι, όχι, αυτά τα 300 χιλιάρικα ήταν τα τελευταία λεφτά που ήταν για να γίνουν υποδομές στην περιοχή. Επέστρεψα στην περιοχή με άλλο έργο. Ποιο έργο? Επέστρεψα. Έκανε ο Δήμος άλλο έργο, εκεί. Ναι, ναι. Διάνοιξη οδών και ασφαλτόστρωση. Α, μάλιστα.
ασφαλτοστρώσατε κάτι το οποίο θα σκαφτεί, φαντάζομαι. Αφήστε εδώ, άλλοι κεντρικοί δρόμοι δεν έχουν δίκτυο. Κύριε Χασαπίδη, μου σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλό κουράγιο. Να είστε καλά. Τώρα είμαι πιο χαλαρός, πιο ήρεμος. Γιατί? Γιατί δεν έχω θέση. Επειδή μαλώσετε με τον κύριο Δήμο στον αέρα. Με τον Γιάννη, εντάξει, φίλες. Έχουμε το ίδιο ταπεραμέντο, οπότε τι να τον κάνω. Είπατε εσείς ότι ήταν βαρύδιο ο κύριος Δήμου στη Δημοτική Αρχή. Εσείς το είχατε πει αυτό τότε. Όχι. Δεν ξέρω αν το είπα σε δημόσιο λόγο ή αν το είπαμε στην παράταξη. Δεν θυμάμαι. Αλήθεια δεν θυμάμαι. Το είχατε πει, αλλά δεν θυμάστε που το είπατε. Το είπα, ναι. Α, εσείς το είπατε. Και εγώ και ο Βασίλης, ο Παπαβασιλείου γι' αυτό. Α, δύο το είχατε. Και οι δύο είχατε πει ότι είναι βαρύδιο. Ήμαρτον κι εσείς πια, γιατί δημόσιες για συνάδελφος. Τι να κάνουμε τώρα, στην πολιτική αντιπαράθεση. Μετά θώθηκε βέβαια, να ξέρετε. Ναι, ήταν μετά τη δική. Πολύ γρήγορα. Ο Γιάννης έκανε το λάθος. Τότε δεν έπαιρνε συνεχής αναβολές, δεν ήξερε το δικό σας το τερτύπι. Ξέχασε πώς το είχε σηκώσει τότε η αντιπολίτευση το θέμα του. Δεν το ξέχασε, γιατί το ξέχασε. Γιατί για εκείνους δεν λέει τίποτα. Ξέχασε πως το είχαν σηκώσει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Καλό απόγευμα και σε εσάς, κυρίες και κύριοι, που μείνατε μέχρι και αυτή την ώρα κοντά μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τις 2 ακριβώς αύριο, όπως κάθε μεσημέρι. Διαχειρός Ελένης με την Ελένη Γκολοβόδα, αμέσως τώρα. Καλό σας απόγευμα. Να σας κάλεσε το μικρόφωνο, λέει.